I need protection, κύριε Χριστό. Προστασία. Διότι βλέπω στην τηλεόραση, ποιο κανάλι είναι αυτό, Sky. 65 γυναίκες στη Νέα Βουλή. Ποσοστό 21,6%. Είναι μεγάλο αυτό δηλαδή το ποσοστό. Δεν ξέρω στα άλλα κοινοβούλια τι γίνεται, τα ευρωπαϊκά. Βλέπω όλες σινιέ, έτσι. Σινιαρισμένες, φωτογραφίες, selfie. Ποια είναι αυτή? Όλγα Κεφαλογιάννη. Ναι. Καλή, καλή. Λέει. Έχει να δώσει η νεαρά. Λοιπόν, ας μπούμε λίγο κατευθείαν στο πνεύμα. Βρισκόμαστε στην εκπομπή, όχι Ράδιο Μαρμίτα, είναι η εκπομπή Ώρα για Μπλε, μέχρι τις 8, από τις 7 μέχρι τις 8 είναι ο κύριος Ματζιούκης. Να υπενθυμίσουμε τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής. Το Νότος Καφέ Μπαρ στον Βράχο της Αθήτου, επαναλαμβάνω, Νότος Καφέ Μπαρ στον Βράχο της Αθήτου. Και Αριστοπλάς, ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Αριστοπλάς, σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες τιμές αγοράς. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών και τηλέφωνο 2394-072-941 και στο διαδίκτυο φυσικά www.aristoplas.gr. Μέχρι τις 8 είναι η εκπομπή του κυρίου Ματζιούκη. Άρα σε κάνετε τέτοια και θα τους ξαναπούμε, θα τους ξανακούσετε τους βασικούς υποστηριχτές. Και το Δέλτα 360 φυσικά. Το ΙΕΚ Δέλτα 360, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος της χώρας, δέχεται αιτήσεις εγγραφών για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου σε όλες τις ειδικότητες. Λειτουργεί οργανωμένο γραφείο σταδιοδρομίας του ΙΕΚ Δέλτα 360 που εξασφαλίζει εγγυημένη πρακτική άσκηση για τους σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων. Από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ για περισσότερες πληροφορίες. ΙΕΚ Δέλτα 360, Ερμού 45 και τηλέφωνο 2310-2263-18. Να πω φυσικά και το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, έτσι. Λοιπόν, μόνο σήμερα στο στούντιο. Ο Τάσος, εντάξει, τώρα να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Ο άνθρωπος ήρθαν οι κόρες του από τη Σουηδία. Ας τον να τις χαρεί, να βγει. Δεν έχει και την ευκαιρία τόσο τακτικά να τις έχει εδώ στην πόλη μας. Οπότε ας κάτσει, ας ξεκουραστεί να τις δει, να παίξει μαζί τις, λίγο δύσκολο γιατί έχουν γίνει κοπελάρες και οι δύο. Οπότε θα βγει, θα περάσει καλά μαζί τους πιστεύω. Λοιπόν, εμείς τώρα μέχρι τις 10 είπαμε, θα έχουμε βέβαια μετά τις 8 και για τους φίλους του ΠΑΟΚ, θα έχουμε την Ελένη Μπούντου να δώσει έτσι ένα ρεπορτάζ γύρω από τον ΠΑΟΚ. Αμέσως μετά θα έχουμε και κάποιες παρεμβάσεις τηλεφωνικές και τον Νίκο τον Μπουγάτσα και τον Γιάννη τον Μπόσμαν, τους δύο φίλους μου, για να σχολιάσουμε τα του Άρη. Στο προσκήνιο νομίζω, παρότι έχουμε αύριο το παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι του Άρη με τον Ατρόμητο σε 9.30 η ώρα, μην το ξεχνάμε αυτό, 9.30 η ώρα Κλεάνθης Βικελίδης. Παρότι υπάρχει και πολύ σύντομα μέσα σε μια εβδομάδα και το πρώτο ευρωπαϊκό, νομίζω τουλάχιστον για τις μέρες αυτές το μπάσκετ είναι αυτό που έχει περισσότερο σε εισαγωγικά φαγητό, φαΐ, όσον αφορά το σχολιασμένο, έτσι. Γίναν κάποια πραγματάκια χθες, υπόθηκαν κάποια πραγματάκια, τα σχολίασα και λίγο πριν εδώ με τα δύο τα φιλαράκια μου στην προηγούμενη εκπομπή. Θα τα σχολιάσουμε και με τον Νίκο, πιστεύω πιο πολύ με τον Γιάννη τον Μπόσμαν που παρακολουθεί και αυτός από κοντά τις εξελίξεις και δεν γίνεται αργιανός να μην ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ, έτσι. Όσο και να μας πονάει το ποδόσφαιρο, όσο και αν εκεί έχουμε ξηρασία για 50 σχεδόν χρόνια, το μπάσκετ είναι κάτι που μας πονάει εξίσου πολύ και αυτά που περνάει το μπασκετικό τμήμα τα τελευταία 2-3 χρόνια, ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, νομίζω ότι ούτε στα πιο δυσάρεστα αρνητικά μας όνειρα μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Εντάξει, λέγαμε θα πέσει, θα γίνει μετριότητα. Πάλευε για κάποια χρόνια για την τρίτη, τέταρτη θέση μαζί με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ πριν λίγα χρόνια. Φαίνεται τα πράγματα πήγαν πολύ στο αρνητικό σενάριο. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά και μαζί σας θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Φυσικά ανοιχτές θα είναι οι γραμμές, έτσι. Την ώρα φυσικά που θα είναι η Ελένη Μπούντου θα μας δίνει το ρεπορτάζ όπως και τα δύο παιδιά, θα είναι κλειστές οι γραμμές, λογικό είναι. Και μετά φυσικά θα έχουμε τουλάχιστον άλλη μια ώρα, πιστεύω, σίγουρα για να σχολιάσουμε μαζί σας τα τεκτενόμενα, φυσικά αργιανή δική σήμερα εκπομπή, κυτρινό μαύρο το φόντο. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να πάρει κάποιος που είναι άλλη ομάδα για να συζητήσουμε το οτιδήποτε θεωρείτε εσείς σημαντικό και για την ομάδα σας, και αν μπορεί να έχω άποψη και για άλλη ομάδα φυσικά θα την πω.
Λοιπόν, τι βλέπω εδώ πέρα μέχρι να φάμε αυτό το δεκαλεπτάκι. Τι βλέπω. Α, να, μπράβο ρε Χριστό, να είσαι καλά. Το αλίευσα το θέμα που με έδωσες. Φωτογράφησε συμφωνία για κεντρική χορηγία με ανάρτησή του ο Καρυπίδης, λέει το φύλλα προσκείμενο στον Άρη SDNA. Ναι. Και τι είναι αυτό? Τι λέει, πόσταρε Θόδωρος Καρυπίδης. Βλέπω Twitter. Βασικά πιστεύω, καλά υπάρχουν όχι μόνο δημοσιογράφοι, λογικά κυνηγάς και το ρεπορτάζ και είσαι δημοσιογράφος, ανάλογα και την ομάδα που είσαι, πρέπει τουλάχιστον του Προέδρου και κάποιων άλλων ανθρώπων το Twitter να το παρακολουθείς, να πατάς F5 αν είσαι στον υπολογιστή συνέχεια, έτσι, κάθε ένα λεπτό. Ανανέωση, γιατί βλέπω εδώ 7 λεπτά λέει, καλά. Εκείνη την ανάρτηση που είχε κάνει με τις βόμπες, στα 13 δευτερόλεπτα το πιάσε ένας, μπράβο του, συγχαρητήρια. Λοιπόν, και τι δείχνει ο κύριος Καρυπίδης στο Twitter, θέλω να πιστεύω ότι είναι αυτό, έτσι, δεν έχω Twitter, μόνο Facebook έχω εγώ καημένος. Λοιπόν, Θόδωρος Καρυπίδης και έχει τη φανέλα του Άρη και εδώ μπροστά που μπαίνει πάντα σε όλες τις φανέλες η διαφήμιση, η χορηγία, έχει ένα λευκό φόντο άδειο και ένα ερωτηματικό. Τι φωτογράφησε ρε φίλε, ποια εταιρεία φωτογράφησε, εγώ αυτό περίμενα. Ποιον είχα εδώ πέρα που είπε ότι θα είναι μια στοιχηματική εταιρεία, να μην την πω καν. Ποιον είχα εδώ πέρα, τον Μπόσμαν είχα, ποιον είχα. Και λέγαμε για ένα ποσό κοντά στο μισό εκατομμύριο ευρώ. Τέλος πάντων, αυτό είναι το αχνιστό νέο. Βλέπουμε τον κύριο Καρυπίδη, πάντα κυρίλα ο Καρυπίδης, έτσι. Ντυμένος είναι φιγουρίνη. Ναι, εντάξει. Και νέος είναι, θα μου πεις ρε φίλε, 40-41 χρονών πρέπει να είναι. Τον περνάει μια δεκαετία, τον έχουν στο κεφάλι, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Βέβαια. Εγώ για 41 κάπου εκεί φαίνομαι. Λοιπόν, όχι. Ναι, τόσο φαίνομαι. Εντάξει. Είπαμε, δεν είμαστε ωραίοι, αλλά χάλια μούτρες δεν είμαστε. Εντάξει. Είπαμε, είμαστε από το μέτριο και καλοί είμαστε. Τρωγόμαστε. Πιο νέοι τρωγόμασταν πιο πολύ. Λοιπόν, αυτά. Α, στο Instagram. Ναι, εγώ τι είπα, Twitter. Στο Instagram. Το πώς θα ρε αυτό ο κύριος Καρυπίδης. Αρχίζουν τα μας και τα επίσημα την άλλη εβδομάδα. Λογικό είναι. Δεν θα έχουμε εκεί. Δεν ξέρω αν ο χορηγός φανέλας είναι μόνο για τα πρωτάθλημα. Δεν νομίζω, δεν το θυμάμαι αυτό, να πω και την αλήθεια. Δεν θυμάμαι τελευταία φορά που παίξαμε και Ευρώπη, έχουν περάσει και χρόνια. Έτσι. Οπότε, πολύ σύντομα θα το μάθουμε και όλη τη συμφωνία και ποια είναι η εταιρεία και ποιο είναι το ποσό και για πού θα είναι. Αν θα είναι μόνο για το πρωτάθλημα, θα είναι μόνο για, αν θα είναι και για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα το μάθουμε πάρα πολύ σύντομα. Επαναλαμβάνω, αύριο 9.30 ώρα το παιχνίδι. Θα είμαι εδώ από τις 9 η ώρα μέχρι τις 12. Θα δώσουμε το ρεπορτάζ, θα δούμε το παιχνίδι. Θα σχολιάσουμε φυσικά εδώ και με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος θα είναι και στο Σπικάς από το Χαριλάου, έτσι. Ο κύριος Τσαλτίδης συνεχίζει τις διακοπές. Εντάξει, μην τον κάνουμε τον άνθρωπο. Κόπιασε στο Άρνεμ. Έβγαλε διπλοβάρδιες, συνέντευξη, κακό, προπονήσεις. Δύσκολα. Δεν είναι Χρήστο. Είναι. Κουπί έβγαλε ο άνθρωπος. Πρέπει να πάρει τώρα κανένα μήνα αναρωτική και τέτοια. Βέβαια. Ευτυχώς δεν μας ακούει. Λοιπόν, αυτά. Λίγο να κάνω έτσι μια γύρα να δω για τις άλλες ομάδες. Δηλαδή, βλέπω για τον Παναθηναϊκό. Παντώντας να δεις ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, παραδείγματος χάρη, Χρήστο, βλέπεις μόνο για μπάσκετ. Δηλαδή, έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 χτυπήματα μπάσκετ και βλέπω και κάπου στο τέλος. Πήρε τον Κολοβό ο Παναθηναϊκός. Τον άφησε ο Αποέλ και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Και λέει εδώ το κείμενο, Κολοβός δίνει αυτό που έλειπε από τους μεσοεπιθετικούς του Παναθηναϊκού. Αν δίνει ο Κολοβός, πολύ λίγα πράγματα ρε φίλε, δεν νομίζω τίποτα ιδιαίτερο ο Κολοβός, εντάξει θα μας δείξει και στο γήπεδο. Και πιο κοντά από ποτέ ο Ζαχίδ στον Παναθηναϊκό. Ποιος είναι αυτός ο Ζαχίδ, κάτσε να μου έχει και το όνομά μου, κοντά είναι. Ο Ζαχίδ. Λοιπόν, αν δηλαδή πατέρας Παναθηναϊκός, βλέπεις το 80% μιλάνε για μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός, τι βλέπουμε για τον Ολυμπιακό. 3-0 κέρδισε την άλλη την ομάδα του. Το φιλικό ήταν και φυσικά ανάμεσα στις δύο ομάδες του ιδιοκτήτη, του κ. Μαρινάκη, έτσι. Ολυμπιακός είμαστε, πάμε για την νίκη, λέει ο Ανδρούτσο. Σιγάρε, Ανδρούτσο. Σιγάρε. Ναι, 3-0. Τα πρώτα 25 λεπτά του Έλα Αραμπή στον Ολυμπιακό. Μπάχαλο στο Νεσάκι. Καλά, εκεί γίνεται το Έλα να δει. Έχω εκεί και ένα θεματάκι όσον αφορά τα τεκτενόμενα στον Μπάσκετ, να κλείσει και να γελά.
πραγματικά στο πρωτάθλημα. Ναι. Πιο κοντά από ποτέ ο Ζαχίρης στον Παναθηναϊκό. Με τον κύριο Ζαχίρης είναι πιο εκπρόσωπος τύπου της ΑΠΟΕΛ. Άλλος πάλι. Ό,τι αφήνει ο ΑΠΟΕΛ τον παίρνει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, πού κατάντησες ρε Παναθηναϊκέ. Ο Ζαχίρης δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχή σε κανένα παιχνίδι μέχρι τώρα. Έχει εκφράσει την πρόθεσή του να πάει σε άλλη ομάδα ως δανεικός για να αγωνίζεται. Έχουμε πει εδώ και καιρό ότι έχουμε επίσημο ενδιαφέρον κτλ. 300.000 ευρώ κτλ. Ο Ζαχίρ δεν ξέρουμε που παίζει, τι παίζει, δεν λέει τίποτα. Ωραίο ρεπορτάζ. Έχει εκφράσει την επιθυμία του. Φοβερό ρεπορτάζ. Δεν λέει τίποτα. Ποιος είναι, μόνο ότι έπαιζε στον ΑΠΟΕΛ και δεν έχει παίξει δευτερόλεπτο. Και αυτός προορίζεται και τον Παναθηναϊκό. Πού κατάτησες Παναθηναϊκέ. Το ξαναλέω. ΑΕΚ. Στα επίσημα, στα κυτρινόμαυρα, ο Βέρντε. Έκλεισε ο Βέρντε, υπέγραψε. Είπαμε αυτό για πριν δύο μέρες. Τι λέει, διέρευση. Ναι. Δεν τον ξέρουμε καν. Από τη Ρώμα ήταν αυτός. Τι λες ρε φίλε. Ο διεθνής Ιταλός μεσοεπιθετικός Ντανιέλε Βέρντε, ο οποίος υπέγραψε μεσοεπιθετικός, τριετές συμβόλαιο. Άρα κανονική μεταγραφή ο ιδανισμός. Από τη Ρώμα. Δεν τον ήξερα τον παίκτη. Δεν πιστεύω να έπαιζε βασικός πάντως στη Ρώμα με τίποτα. Υπάρχει περίπτωση. Θα τον είχαμε και από φάτσα που τον βλέπω. Δεν λέει τίποτα. Ενώ θα τον είχαμε δει. Ρώμα βλέπουμε, έχουμε δει αρκετά ματς και Champions League. Είδαμε Βέρντε, δεν θυμάμαι. Βέρντερ Βρέμις, ξέρω. Αν μου βάλεις και ένα ρο στο τέλος. Βέρντε, Γιόκ. Λοιπόν, είπαμε φωτογράφησε τέτοιο. Τι λέει άλλο για τον Άρη εδώ, το φιλικό προς τον Άρη SDNA. Το κάλεσμα των Ιντέγε και Σούγκρεν και Σάσα για το αυριανό φιλικό. Ανακοίνωση νέο της ΑΠΑΕ. Α, αυτό είναι ένα... Γι' αυτό το center back, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Άρης στη θέση του center back χρειάζεται ένα ακόμη. Έναν ακόμη center back χρειάζεται, όπως χρειάζεται και ένα αριστερό back. Όπως για μένα χρειάζεται έναν ακόμη και δεν βλέπω. Δηλαδή χτυπήματα υπάρχουν για center back, για αριστερό back. Για αμυντικό half δεν βλέπω. Είμαστε εντάξει στα αμυντικά half. Αν είμαστε εντάξει στα αμυντικά half, Χρήστο, αυτό σημαίνει ότι κέρδισε πόντους ο Μπάσα. Δεν υπάρχει άλλη λογική. Κέρδισε πόντους και έδειξε άλλο πρόσωπο στα φιλικά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλιώς δεν έχει. Μη σου πω και άλλο πρόσωπο να έλεξε, πάλι χρειαζόμαστε έναν ακόμη. Ναι, έτσι λέω εγώ. Τέλος, ναι, εντάξει. Εντάξει, ναι, δεν αυτό που μου είπες Χρήστο, θα πάρουμε στο τέλος του καλοκαιριού. Στην ΕΡΤ ο Άρης Ατρόμητος, αυτό είναι γνωστό, 9.30 ώρα επαναλαμβάνω. Αυτά για τον κύριο Γουλιέλμο θα τα συζητήσουμε και μετά. Είναι λίγο, θα μπούμε πιο πολύ στο θέμα και τις δηλώσεις του κυρίου Αρβανίτη και του κυρίου Ψηφίδη. Τσέκαρε την έλεμε σου ο Παντελίδης. Έχω δώσει τη ζωή μου για τον Άρη. Θα σπάσουμε τον μπαν. Ρε που τι θα σπάσουμε τον μπαν. Δηλαδή, άμα σπάσουμε τον μπαν, μπορεί να πάμε και στο Λευκό Πύργο. Καπνογόνα, κακό, γιγαντοθόνες, έτσι. Σπάσαμε τον μπαν. Εντάξει. Προσπάθεια Γουλιέλμου για παραμονή Μποχωρίδη. Όχι, εγώ λέω να μην κάνεις καμία προσπάθεια. Λέω εγώ. Εγώ. Ο Ζαχούλης. Λέω να μην κάνεις καμία προσπάθεια για τον Μποχωρίδη, γιατί ακόμη και δεν είναι σχόλιο επειδή θέλει να φύγει το παλικάρι. Θεωρώ ότι ακόμη το σχόλιο μου αυτό, για όσοι με ακούνε και στα προηγούμενα ραδιόφωνα, το λέω συνέχεια. Έχω πει την άποψή μου για τον συγκεκριμένο παίκτη. Θεωρώ ότι ακόμη και για αυτόν τον λίγο Άρη, για αυτόν τον Άρη των ειδικών συνθήκων, είναι λίγος. Είναι λίγος ο Μποχωρίδης. Να πάει στο καλό της Παναγίας, υγεία να έχει και να διαπρέψει και να μας κάνει και ρεζίλια, ας πούμε, για αυτά που λέμε. Τι λέγαμε, ναι, για τον Καστεγιάνο, αυτόν της Λας Πάλμας, τον center back. Φαίνεται να ενδιαφέρεται. Τι είναι? Είναι αδέλφια. Ο ένας είναι αριστερό back και ο άλλος είναι center back. Ο καλός είναι ο center back, αυτό που θέλει ο Άρης. Όχι, με σοβαρά μιλάς. Τον μπέρδεψα τόσο. Ποιος ήταν ο. Α, της Βενεζουέλας, ήταν εκείνος ο. Ναι, περίμενε. Για πού ξέρω, κάποιος στην πόρτα της εξόδου από το λαφάρο, ναι. Α, σωστό, έχεις δίκιο. Ο άλλος είναι ο center back. Άρα ενδιαφερόμαστε για αυτό να τον Καστεγιάνο. Εγώ το θυμόμουν αυτόν center back, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχει σχέση. Άρα επιβεβαιώνεται αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ψάχνουμε για αμυντικό χαφ. Λέω κι εγώ, με τον Μπάσα. Καλός ο Μπάσα, πέρσι είχαμε πραγματικά με το βιογραφικό του είχαμε ενθουσιαστεί χρόνια στο Ιταλικό πρωτάθλημα, αρχηγός στο Ρήνο, εθνική Αλβανίας, όσο και να είναι όντως
Είναι εθνική όμως, ρε παιδιά, δεν μπορεί να λες να είναι τόσο αρχικός της Τωρίνο για 6 χρόνια. Έτσι. Δεν έδειξε, λίγα πράγματα έδειξε ο Μπάσα. Ας ελπίσουμε να δούμε ένα διαφορετικό Μπάσα τον επόμενο χρόνο. Λοιπόν, πήγε 8, να διαβάσω λίγο τους υποστηρικτές του Γιώργου του Ματσιούκη. Να πάμε και στο διάλειμμα. Αμέσως μετά το διάλειμμα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ να μείνουν συντονισμένοι. Θα έχουμε την Ελένη Μπούντου να μας δώσει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Και μετά φυσικά θα μιλήσουμε για Άρη, για μπάσκετ πιο πολύ, φυσικά για ποδόσφαιρο. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές. Όλα αυτά μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο μέχρι τις 10. Να διαβάσω ότι η εκπομπή Ώρα για Μπλε, που ακούτε καθημερινά στο Λίμπερο 107,4 από τις 7 μέχρι τις 8 και τον Γιώργο τον Ματζιούκη, έχει βασικούς υποστηρικτές το Νότος Καφέ Μπαρ στον Βράχο της Αθήτου και Αριστοπλάς. Και την Αριστοπλάς. Ενδιαφέρεσαι για το περιβάλλον, Αριστοπλάς. Σακούλες απορριμμάτων που αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες τιμές αγοράς. 17ο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκη Σερών και το τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε 2394-072-941. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο της Αριστοπλάς 2394-072-941 και φυσικά στο διαδίκτυο πληκτρολογείτε www.aristoplus.gr και Delta 360. Το ΙΕΚ Delta 360, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος της χώρας, δέχεται αιτήσεις εγγραφών για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου σε όλες τις ειδικότητες. Με 12 τομείς σπουδών και 85 ειδικότητες, οι σπουδές οδηγούν σε κρατικό δίπλωμα που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατοχυρώνει επαγγελματικά δικαιώματα. Παρέχεται αναβολή στράτευσης. Αυτό δεν ξέρω αν κάποιος τους αρέσει, ναι, όσο θέλουν να ρουφάρουν. Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι της Δέλτα 360 βρίσκονται στη διάθεση του κοινού καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι για να ενημερώσουν αναλυτικά για τις ειδικότητες καθώς και για τα πλεονεκτήματα και τα προνομιακά διδάκτρα που ισχύουν για εγγραφή στα νέα τμήματα. Πληροφορίες ή ΕΚ Δέλτα 360 Ερμού 45, τηλέφωνο 2310 2263 18. Αυτή ήταν μέχρι εδώ, μέχρι τις 8 ακριβώς, έτσι είμαι. Ρολόι, ελβετικό. Η ώρα για μπλε, μείνετε ζωνισμένοι, ξεκινάει Ράδιο Μαρμίτα. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Βρισκόμαστε λίγο μετά τις 8. Έχουμε μπει πλέον στην Ράδιο Μαρμίτα, μια εκπομπή που την ακούτε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 10, Δευτέρα έως Παρασκευή. Ο Τάσος είπαμε απουσιάζει με τις κοράκλες του. Να περάσει καλά, στον αφήσουμε να απολαύσει τον ερχομό και των δύο κοριτσιών του. Λοιπόν, να διαβάσω εγώ τους βασικούς υποστηρικτές εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Να ευχαριστήσουμε τη Μάζδα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Να ευχαριστήσουμε και την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς, εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά μας πάντα φρέσκα ψάρια, καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλες, γάβρο, ολόφρεσκα πάντα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση Θεσσαλονίκης. Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Σοφούλη 76 στην Καλαμαριά, για όσους γνωρίζουν είναι ακριβώς δίπλα στο ΣΑΡΚ. Και το ρεζερβέ, το τηλέφωνο μπορείτε να καλέσετε να κλείσετε τραπέζι, 2310-413-230, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο, 2310-413-230. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Θα έχουμε σε λίγο την Ελένη να ακούσουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί είδα και κάτι ψιλοχοντρό, θα το κρίνουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, έτσι. Τι βλέπω εδώ λίγο πριν, μέχρι να έχουμε την Ελένη, στο All About Aristo Αλιέβο, τα βλέμματα στο Λάρσον.
τα βλέμματα στο Λάσον και όλη την προηγούμενη, έτσι, τις προηγούμενες μέρες υπήρχε το ρεπορτάζ ότι ο Λάρσον θα προλάβει το παιχνίδι και το ρεπορτάζ λέει ότι θα το προλάβει αλλά όχι σαν βασικός. Ενώ πρώτα λέγαμε για 20 μέρες εκτός αγωνιστικής δράσης, φαίνεται ότι ο Λάρσον ανάρρωσε γρηγορότερα, όπως λέει και το ρεπορτάζ, παρά την πρώτη κριάδα όταν διαπιστώθηκε ο τραυματισμός του. Η σημαντική βελτίωση κατάστασής του δημιουργεί αισιοδοξία ότι θα προλάβει το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας με τους Κύπριους. Ο Λάρσον ανεβάζει σταθερά αριθμούς και εφόσον συνεχίσει έτσι θα είναι εκτός απρόπτου στην αποστολή για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της χρονιάς. Δύσκολα όμως θα βρεθεί στα βασικά πλάνα της τεχνικής ηγεσίας. Αυτό τι σημαίνει με λίγα λόγια, να το κάνουμε έτσι πιο λιανά. Θα είναι στην αποστολή, θα είναι στον πάγκο, αν χρειαστεί κάπως έτσι, έτσι δεν λένε, αν χρειαστεί θα μπει. Και μετά τον Χαμζά Γιουνές, φαίνεται ότι και ο Λάρσον δεν θα είναι στο βασικό σχήμα. Αυτό βέβαια αφαιρεί κάποιες επιλογές όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι της ομάδας, αλλά εκεί ειδικά στα εξτρέμ, αλλά και πίσω από το σέντερφορ υπάρχει και ποιότητα και ποσότητα, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα, λέω εγώ. Βέβαια για τη θέση του center for, λογικά δεν ξέρω το αν υπάρχει άλλη σκέψη, θέλω να πιστεύω θα ξεκινήσει ο Ιντέγε, έτσι. Ο Ιντέγε, οι επιλογές είναι δύο, ο Ιντέγε και ο Ντιγκένι, δεν υπάρχει άλλη, δεν υπάρχει πίσω από τον Ιντέγε center for άλλος, οπότε οι λύσεις είναι αυτές οι δύο. Θα δούμε τι θα διαλέξει, τι θα επιλέξει μάλλον ο Σάββας Παντελίδης για ένα παιχνίδι που μπαίνουμε κατευθείαν στα βαθιά όσον αφορά ότι πολύ νωρίς, όχι πολύ νωρίς, από το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι κρίνεται ένας στόχος. Ένας στόχος μιας χρονιάς ολόκληρης, έτσι. Ο στόχος είναι, μην κρυβόμαστε, να μπει ο Άρης ομίλος του Europa League. Αυτός είναι ο στόχος. Και με το πρώτο παιχνίδι μπαίνεις κατευθείαν στα βαθιά. Άσχετα αν για μένα σαν Ζάχος, ο πρώτος στόχος της ομάδας για τη φετινή χρονιά πρέπει να είναι το κύπελλο Ελλάδας και η κατάκτησή του. Ούτε τελική, ούτε ημιτελική. Αυτά είναι για άλλες ομάδες. Τελικός και κατάκτηση. Κατάκτηση. Ούτε τελικός. Κατάκτηση του κυπέλλου. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Ο πρώτος. Ημερολογιακά όμως, ο πρώτος και μεγάλος στόχος είναι να περάσουμε πρώτα τους Κύπριους. Ποιος θα βρεθεί στο δρόμο μας μετά. Και φυσικά να περάσουμε και τον δεύτερο γύρο. Να μπούμε και στους ομίλους. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι οι Κύπροι είναι και αμελητέα προσότητα και θα είναι εύκολο το παιχνίδι. Ιδιαίτερα όταν είναι ένα παιχνίδι που θα γίνει 25 Ιουλίου. Έτσι. Λοιπόν, θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Όπως θα είναι δύσκολα και εμάς, φυσικά θα είναι και για αυτούς. Έτσι. Όπως και ο Άρης θα είναι ανέτοιμος, το ίδιο θα είναι και η Κυπριακή ομάδα και όλες οι ομάδες λίγο πολύ που θα παίζουν αυτά τα παιχνίδια τόσο νωρίς. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Ελένη Μπούντου από το ΠΑΟΚ 24. Τα είπα καλά, Ελένη? Πολύ καλά, πολύ καλά. Σας έχω λίγο στην καθυστέρηση σε 2 λεπτά, σε 3 λεπτά. Δεν πειράζει. Νομίζω με πήρατε στην ώρα πάνω που έχουμε να δώσουμε και μεταγραφικό νέο φρέσκο φρέσκο. Άρα έτσι κι αλλιώς θα έβγαινε στον αέρα, σε βγάλαμε και νωρίτερα. Ναι. Σε ακούμε ναι, τώρα. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς φαίνεται ότι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για τη μεσαία γραμμή είναι ο Φίλιπ Μπρανταριτς, έτσι, αγωνίζεται στην Κάλιαρη. Κάλιαρη και ΠΑΟΚ βρίσκονται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του 27χρονου Κροάτη Χαφ, ο οποίος βεβαίως, τον οποίον μάλλον γνωρίζει πολύ καλά ο Μάριο Μπράγκο, γνωρίζει πολύ καλά και ο έτερος Κροάτης της παρέας του ΠΑΟΚ, Γιώσιπ Μίσιτς. Από το πρωί αναφέρουμε μέσα από το ΠΑΟΚ 24 ότι η Κάλιαρη πριν από αρκετές ημέρες αξίωνε για την παραχώρησή του ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ και φυσικά με τέτοια νούμερα δεν υπήρχε περίπτωση ο ΠΑΟΚ και γενικότερα άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες να μπουν σε διαδικασία συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με την Ιταλική ομάδα για τον Μπρανταριτς. Τον Μπρανταριτς, τον οποίο το παρουσίαζαν οι Ιταλοί αλλά και οι Κροάτες ως μία ανάσα από την Σεβίλη. Τελικώς οι μέρες πέρασαν, εξελίξεις δεν προέκυψαν στην υπόθεσή του και φυσικά η Κάλιαρη χαμήλωσε πολύ τις απαιτήσεις της και βεβαίως συζητάμε τον ΠΑΟΚ σε πολύ πιο λογικά νούμερα, σε πολύ πιο λογικά πλαίσια, αλλά και πάλι δεν προτίθεται να αφήσει χωρίς τα ζημία του βεβαίως τον ποδοσφαιριστή της, λοιπόν. Ναι. Τον απέκτησε το 2015 από τη Ριέκα
τον απέκτησε πέρσι από την Ριέκα αρχικά ως δανεικό και τον Γενάρη με κανονική μεταγραφή, καταβάλλοντας στην κροατική ομάδα το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Και από πέρσι βεβαίως ο Μπράνταριτς αγωνίζεται στην ιταλική ομάδα, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2023, αλλά όπως όλα δείχνουν, αν και εφόσον επιτευχθεί το deal με τον ΠΑΟΚ, θα είναι το μεταγραφικό απόκτημα που θα ενισχύσει την ομάδα του Άμπι Φερέιρα στα ΧΑΦ, εκεί όπου στρέφεται και γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Και βεβαίως ήδη οι Κροάτες μιλούν για το δίδυμο και το πόσο πολύ καλά μπορεί να κουμπώσει ο Μίσιτ, ο έτερος Κροάτης, με τον Φίλιπ Μπράνταριτς, ο οποίος έτσι όπως μας τον χαρακτηρίζουν οι Πορτογάλοι Κροάτες, γιατί είχαμε και πολλούς Πορτογάλους αλήθεια στο τελευταίο διάστημα, ναι, είναι ένας ο οποίος μπορεί να καταστρέψει το παιχνίδι των αντιπάλων του, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δαγκώνει εντός εισαγωγικών, είναι χαρακτηριστικά τα οποία ζητούσε διαρκώς και φωτογράφιζε διαρκώς ο Άμπελ Φερέιρα, και γι' αυτό κιόλας ήταν ο άνθρωπος ο οποίος υπέδειξε στην ουσία τον Φίλιπ Μπράνταριτς, αν και η αλήθεια είναι πως το όνομά του είναι οικείο στις τάξεις του ΠΑΟΚ, γιατί υπήρχαν και στο παρελθόν έτσι πολλά μεταγραφικά σενάρια, από τότε που μάλιστα βρισκόταν στην Ριέκα και είχε αναφερθεί δημοσίως ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας. Γενικώς υπήρχε ένα φλερτ, να το θέσουμε καλύτερα, το οποίο δεν προχωρούσε ποτέ και ενδεχομένως να έφτασε κατάλληλη στιγμή για να υλοποιηθεί και να πάρει σάρκα και οστά η συγκεκριμένη υπόθεση. Ελένη, για να μπω εγώ τώρα λίγο, θα κάνω λίγο τον Τάσο Τρέγια, έτσι, τι θα μπορούσε να ρωτήσει ο Τάσος. Θα μπω λίγο στα παπούτσια που λένε του Τάσου. Αυτός, ο Μπράνταρης, πώς τον είπε, ήταν βασικός, δηλαδή στην Κάλιαρη, ήταν, γιατί ναι, μου μιλάς για παίκτη 27 χρονών. 29 εμφανίσεις, 2 ασίστ. Βασικός. Και διεθνής με την Εθνική Κροατίας, μετρώντας 6 εμφανίσεις, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι στιγμής. Έτσι. Ναι. Γεννημένος στις 11 Ιανουαρίου του 1992. Έτσι, είναι ένα παιδί 27, της... Ναι, είναι ένα παιδί εκεί της Χάιντουκ, μεγαλωμένος στις ακαδημίες της ομάδας, και σιγά σιγά έτσι πήρε μεταγραφή από εκεί στην Κάλιαρη, η οποία κατέβαλε το ποσό των 5 εκατομμυρίων, έκανε μια πολύ καλή σεζόν. Δίπλα στο όνομά του ακούστηκαν και άλλες ομάδες, όπως ανέφερα προηγουμένως η Σεβίλη, αλλά τελικά φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ, με αυτά τα νούμερα τουλάχιστον που αξιώνει η Κάλιαρη, μοιάζει πιο δυνατή, πιο δυνατός σαν σύλλογος, για να τον κάνει δικό του. Ωραία, εδώ γιατί έχω σκονάκι να ξέρεις, ζήτησα τη βοήθεια του Τάσου, γιατί εγώ όπως καταλαβαίνεις το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ούτε τις ανάγκες του ΠΑΟΚ τις γνωρίζω, μου λέει για το εξαροκτάρι, αυτός μου λέει ότι είναι εξάρι, άρα η μία ερώτηση απαντήθηκε ήδη, για center for μου λέει ο Τάσος, μου λέει ρώτησε να ρωτήσω, μου λέει για center for, τι γίνεται. Νομίζω ότι βιαζόμαστε πολύ στη συγκεκριμένη υπόθεση για center forward. Το είπε και σήμερα ο Μάριο Μπράνκο ότι όπως μπορείτε να καταλάβετε, τα κενά τα οποία θέλουμε να καλύψουμε είναι αυτό του αμυντικού χαφ, και βεβαίως έχουμε και ένα κενό αριστερά πίσω, εννοώντας βεβαίως την απόκτηση αριστερού back. Στη συνέχεια νομίζω ότι εν καιρό θα βάλουμε στην κουβέντα μας και τον φορ και το δεύτερο χαφ ενδεχομένως, και αναλόγως της πορείας του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, είναι μια συζήτηση που θα γίνει εν καιρό. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μιλούν και συζητούν ανοιχτά για δύο προσθήκες. Η μία, όπως όλα δείχνουν, είναι αυτή στα ΧΑΦ και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αν δεν προχωρήσει του Μπράνταριτς, είναι αυτή εκεί η θέση. Και βεβαίως αριστερά πίσω, εκεί όπου βρίσκεται μόνο ο Γιαννούλης. Στο πρώτο διάστημα είδαμε εκεί και τον Ροντρίγκο, τον Βραζιλιάνο που αποκτήθηκε φέτος το καλοκαίρι. Αλλά έχουμε ξαναπεί ότι ο συγκεκριμένος προορίζεται για το δεξί άκρο της άμυνας, για να βάλει πλάτη, να προσφέρει λύσεις στον Λέο Μάτος. Άρα στην ουσία αριστερά είναι μόνο ο Γιαννούλης, και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένα κενό. Ο Άμπελ Φερέιρα έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει δύο εισάξιους ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση. Και αν τα πάρουμε έτσι χοντρικά-χοντρικά, εκεί στην άμυνα δεξιά έχει καλυφθεί πλήρως το κενό με την απόκτηση του Ροντρίγκο. Στο κέντρο της άμυνας υπάρχει πληθώρα λύσεων, σε σημείο που έτσι δυσκολεύεται στο πώς θα δώσει χρόνο ο Άμπελ Φερέιρα, και φυσικά υπάρχει αυτό το κενό στα αριστερά που θα πρέπει να καλύψει ο ΠΑΟΚ άμεσα, γιατί βάζει κατά ανάγκη εκεί τον Ροντρίγκο. Πέρα από τα ΧΑΦ, ο οποίος όπως φαίνεται κλείνει άμεσα. Ωραία. Τώρα εσείς βρισκόστε, είστε Ολλανδία, γιατί νομίζω τα διαβάζαμε προχθές με τον Τάσο εδώ. Έχει κάποια φιλικά ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
Οι τέσσερα Βεβαίως, φιλικά. βεβαίως έχει μια σειρά φιλικών παιχνιδιών ο ΠΑΟΚ εδώ, με Σεντρούιντεν, με Σιτάρτ. Έτσι ανά 2-3 μέρες έχει φιλικά παιχνίδια. Αύριο ο ΠΑΟΚ αναχωρεί από την Θεσσαλονίκη στις 10 και 4 με προορισμό το Ντίσελντορφ, και από εκεί βεβαίως ο δικός για το Χόρστ. Είναι ένα μέρος το οποίο φιλοξένησε και πέρσι τον ΠΑΟΚ και θα φιλοξενήσει βεβαίως τους ασπρόμαυρους και φέτος, και απογευματινή προπόνηση βεβαίως. Αλλά σήμερα η κουβέντα, γιατί βλέπω ότι θα φύγουμε χωρίς, θα με κλείσετε χωρίς αυτό, στρέφεται γύρω από τον Άμπελ Φερέιρα, έτσι, και την παρουσίαση του Πορτογάλου. Είχαμε καιρό, η αλήθεια είναι, να δούμε παρουσίαση, επίσημη παρουσίαση, ναι, τεχνικού μετά από πολλά χρόνια, και αυτό νομίζω ότι έχει τη σημασία του, γιατί δείχνει και τη σκέψη των ανθρώπων του ΠΟΚ και πώς αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη επένδυση, γιατί ως επένδυση χαρακτηρίζεται ο Άμπελ Φερέιρα, και λόγω του ονόματος και λόγω του βιογραφικού, αλλά και κυρίως λόγω των χρημάτων που δαπανήθηκαν για την περίπτωσή του. Και αυτό έκανε σαφές και ο Μάριο Μπράνκο σήμερα, συστήνοντας έτσι εντός εισαγωγικών τον Φερέιρα στον κόσμο του ΠΑΟΚ, στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι θα είναι ο βασικός πυλώνας του ΠΑΟΚ, θα είναι ο βασικός πυλώνας του οργανισμού για τα επόμενα 3 χρόνια. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Φερέιρα, είναι λογικό και επόμενο, αλλά στάθηκε σε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως το γεγονός ότι πήρε μια πολύ γενναία απόφαση να αφήσει έτσι την Μπράγκα και να δουλέψει με ιδιαίτερο ζήλο πάνω στο project που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ. Είδαμε κάποια χαρακτηριστικά πάνω του, το γεγονός ότι αρέσκεται να δουλεύει σε νέους ποδοσφαιριστές, να αναδεικνύει νέους ποδοσφαιριστές, να εξελίσσει νέους ποδοσφαιριστές, η φιλοσοφία του γύρω από το ποδόσφαιρο, το πώς προσεγγίζει ο ίδιος το ποδόσφαιρο και γενικώς η δουλειά του και τα όσα έδειξε στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας οδήγησαν τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ στην συγκεκριμένη επιλογή, και το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά έχει και αυτό τη σημασία, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν στράφηκε στην λύση της ελεύθερης αγοράς, που σαφώς θα ήταν πολύ πιο εύκολη για εκείνον, για να βρει τον Αντι Λουτσέσκου, τον επόμενο τέλος πάντων προπονητή για να διαδεχθεί τον Ρουμάνο, αλλά πήγε στοχευμένα σε έναν άνθρωπο που ήξερε τι μπορεί να του δώσει, που ήξερε τι βιογραφικά κουβαλά και βεβαίως ήξερε και τις δυσκολίες της υπόθεσης, δεδομένου ότι δεσμευόταν με συμβόλαιο με την Μπράγκα. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, όπως είπε και ο Μπράγκο, γιατί και οι δικές του τοποθετήσεις σήμερα είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ο ΠΑΟΚ, ναι, αν τον ρωτήσετε, όπως είπε ο Μπράγκο, δεν ήταν προετοιμασμένος για την αποχώρηση του Λουτσέσκου, αλλά μέσα σε 72 ώρες είχε τον νέο προπονητή στο τιμόνι του. Και αυτό δείχνει σίγουρα γρήγορα αντανακλαστικά, σίγουρα δείχνει επαγγελματισμό, σίγουρα δείχνει μεθοδικότητα. Βέβαια αυτό ο Μπράγκο το είπε θέλοντας έτσι να απαντήσει στο αν υπάρχει καθυστέρηση στις μεταγραφικές κινήσεις ή όχι. Οπότε έδωσε το συγκεκριμένο παράδειγμα ότι πολλοί έτσι μπορεί να σοκαρίστηκαν και οι ίδιοι ενδεχομένως να μην περίμεναν να φύγει ο Λουτσέσκου, αλλά όλοι είχαν εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της ομάδας και στις δυνάμεις της ομάδας, και μέσα σε 72 ώρες υπήρχε χειρή απάντηση από τον ΠΑΟΚ με την πρόσληψη του Φερέιρα. Έτσι, από εκεί και πέρα, τι κρατάμε σήμερα από την συνέντευξη του Φερέιρα? Καταρχάς ότι είναι ένας άνθρωπος που σίγουρα είναι ιδιαίτερα διαβασμένος για το που ήρθε. Ξέρει να φτιάχνει εντός εισαγωγικών τους παίκτες του, και αυτό είπε και δημοσίως, ότι ξέρω πάρα πολύ καλά που ήρθα, ξέρω πάρα πολύ καλά τι πετύχατε, και αυτό ενδεχομένως να ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πύχη απαιτήσεων που υπάρχουν απέναντι σε εκείνον και στην ομάδα που έχει στα χέρια του. Αλλά όπως ο ίδιος τόνισε, είναι μια πρόκληση για εκείνον και γι' αυτό και αποδέχτηκε την συγκεκριμένη πρόκληση. Υπάρχουν οι βάσεις, υπάρχει ένας κορμός στην ομάδα, αλλά σίγουρα δεν αρκεί, δήλωσε ο Φερέιρα, ο οποίος θα δουλέψει με αυτόν τον κορμό, με αυτή τη βάση που υπάρχει, με φόντο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ξεκαθάρισε ότι η προετοιμασία και γενικώς όλη του η φιλοσοφία τώρα στρέφεται γύρω από τα προκριματικά του Champions League. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος, εκεί είναι άπαντες συγκεντρωμένοι όλοι στο στρατόπεδο του Δικεφάλου, και βεβαίως με αυτόν τον στόχο και αναλόγως τι κινήσεις θα γίνουν θα πορευτεί στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Είπε ότι βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με την διοίκηση, αναφερόμενος βεβαίως στα δικά του θέλω, τα μεταγραφικά θέλω και τα θέλω της διοίκησης. Και νομίζω ότι αυτό δείχνουν και οι πρώτες επιλογές που έχουν γίνει, όπως αυτή του Μπράνταριτς, έτσι που αναφέραμε προηγουμένως. Η διοίκηση γνωρίζει πολύ καλά, έχουμε αναλύσει, ξέρει τα συμπεράσματά μου,
τι υλικό έχουμε στα χέρια μας και είμαστε σε απόλυτη επικοινωνία για το τι μας λείπει και το τι χρειάζεται η ομάδα για να προχωρήσει. Σίγουρα ρωτήθηκε και για τους τρεις που είναι εκτός, τους τρεις άτυχους της περσινής σεζόν, βεβαίως τον αρχηγό, τον Αντελίνο Βιερίνια, τον Μαουρίσιο και τον Βέρμπλουμ. Σημείωσε πως είναι τρεις ποδοσφαιριστές που έχουν μεγάλο ειδικό βάρος μέσα στην ομάδα, αλλά τώρα προφανώς κοιτάω τις λύσεις που έχω στα χέρια μου, τις διαθέσιμες λύσεις με φόντο τα παιχνίδια. Όταν με το καλό μπουν, τότε σιγά σιγά θα δω το υλικό και το τι ακριβώς γίνεται με το ρόστερ που έχω στα χέρια μου. Ο Φερέρο, ο οποίος εξήρε για ακόμη μια φορά τους τρεις πιτσιρικάδες, τον Γαϊτανίδη, τον Τσιγκάρα και ποιον ξεχνάω, τον Μιχαηλίδη, ο οποίος δεν ήταν στο πρώτο στάδιο, αλλά ανεβαίνει στο δεύτερο μετά από απόφαση του προπονητή, θέλει να τους δώσει ευκαιρίες, θέλει να τους δει από κοντά. Και όπως είπε και ο Μπράνκο, υπάρχει μια ακαδημία, υπάρχει μια χρυσή γενιά του ΠΑΟΚ, υπάρχουν επενδύσεις στις ακαδημίες που σιγά σιγά θα πρέπει να αποδίδουν σταδιακά. Είχαν ενδιαφέρον οι τοποθετήσεις των δύο ανδρών. Νομίζω ότι και από αυτή του αθλητικού διευθυντή αλλά και από αυτή του Πορτογάλου βγαίνουν συμπεράσματα για το πώς κινείται ο ΠΑΟΚ, γιατί γίνονται κάποιες κινήσεις, πώς θα πρέπει να λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα, με δεδομένο ότι υπάρχουν πολλά συμβόλαια, πολλές ανοιχτές υποθέσεις που είναι σε εκκρεμότητα και αυτές θα πρέπει σταδιακά να κλείνουν για να δίνουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στον ΠΑΟΚ, τόσο οικονομικά όσο και να ελαφρύνει το ρόστερ. Και έχει πολύ μεγάλη έτσι, σημασία τα όσα είπαν οι δύο άνδρες. Ωραία, αναλυτικότατα μπορώ να πω όσα μας είπες όσον αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχεις τίποτα τελευταίο, κάτι που θεωρείς σημαντικό ότι πρέπει να υποθεί, κάποιο παραλυπόμενο, δεν ξέρω. Κάποιο παραλυπόμενο, νομίζω ότι θα είμαστε σε επικοινωνία. Ωραία. Για το τι θα προκύψει με τα γραφικά, γιατί θέλω να πιστεύω ότι πέρα από αυτή του χαφ θα προχωρήσει άμεσα και άλλη μία υπόθεση για να έχει και ο Φερέιρα την δυνατότητα να δουλέψει αυτές τις 10 ημέρες που θα βρίσκεται η ομάδα στην Ολλανδία, έχοντας κλείσει όσο το δυνατόν τα κενά που έχει εντοπίσει ο ίδιος. Και όπως είπανε τουλάχιστον δημοσίως, μιλάμε για αυτή του χαφ και του αριστερού μπακ, έτσι. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά και καλή ξεκούραση, να σου πω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Και από φωνή είπαμε, σκίζει η Ελένη, έτσι. Από φωνή, φωνάρα. Λοιπόν, να κάνουμε διάλειμμα ή να το, πώς το θες Γιάννη, να βάλουμε την ώρα, να ακούσουμε. Ωραία, θα πάμε σε διάλειμμα. Τότε αμέσως μετά θα έχω και Νίκο Μπουγάτσα και Γιάννη Πόσμα να σχολιάσουμε τα του Άρη, μπασκετικού και ποδοσφαιρικού Άρη. Έχουμε αύριο, επαναλαμβάνω, το φιλικό, τα αποκαλυπτήρια του Άρη στο κοινό του με τον Ατρόμητο σε 9.30 και φυσικά την άλλη Πέμπτη το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την ΑΕΛΕ Μεσού στο Χαριλάο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Τον Νίκο, τον Μπουγάτσα. Έλα Νίκο, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα Ζάχο. Καταρχήν πες μας πού βρίσκεσαι, σε ποιο μέρος. Μόλις βγήκα από τον Άουτο Ποδοσφαίρου. Μόλις τώρα. Από τον Άουτο Ποδοσφαίρου. Πέτυχα την προπόνηση, ναι. Ήρθα, είχα μια ωρίτσα που ήρθα, ναι. Ήρθα ένα καφεδάκι με κάτι φίλους, πέτυχα την προπόνηση του Άρη, διπλό οικογενειακό. Ναι, για πες, είδες τίποτα έτσι κάτι που... Δεν θα το καταθέσω αυτά, εντάξει. Να μην δούμε, κατασκοπία μην κάνουμε, μην μας ακούνε. Ναι, ναι. Είπα τα παράπονά μου. Σε ποιον κόσμο, τα παράπονά μου, γενικά έτσι στον κόσμο. Για τα διαρκείας θα πεις. Όχι. Είπα το παράπονο μου και τα διαρκείας για το αυριανό παιχνίδι. Έχεις ένα λεπτό να πω, γιατί πολλοί κόσμος δεν ακούει και δεν σημαίνει ότι είναι όλοι φίλοι σου στο Facebook. Έχεις μια διαφορετική άποψη όσον αφορά το αυριανό φιλικό, ότι έπρεπε να είναι για αυτούς που έχουν πάρει κάρτα διαρκείας, έχουν προπληρώσει, να είναι δωρεάν το παιχνίδι, έτσι. Ναι, παρόλο που επειδή κάποιοι λένε ότι είχε ανακοινωθεί ότι μόνο τα δύο ευρωπαϊκά μάτς τα πρώτα. Ναι. Έτσι, πρώτο ο Θεός να περάσουμε τη Λεμεσό και το δεύτερο θα είναι μέσα στο πακέτο. Δηλαδή ένα σύνολο 15 αγώνων. Ναι. Αλλά βγες στην διοίκηση και πες για να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήδη έχετε δώσει κάρτες, που έχετε πάρει καρτελάκι. Σας δίνουμε αυτό το παιχνίδι, ρε παιδί μου, δωρεάν είσοδο για αυτούς που έχετε πάρει. Που έχετε πληρώσει, όχι, έχετε ήδη πληρώσει, έχετε πάρει το καρτελάκι να μπείτε δωρεάν σε αυτό το μάτς. Έτσι κι ας έβαζε μια γενική είσοδο 5-10 ευρώ. Για τους υπόλοιπους που δεν έχουν πάρει ακόμα. Επιβραβεύεις αυτούς που πήγανε και δώσαν. Γιατί μην ξεχνάμε
Ότι είναι δύσκολες εποχές για έναν να δώσει 300 και 400 και 500 ευρώ μαζεμένα. Έτσι. Και να δει 13 παιχνίδια. 13 μόνο παιχνίδια. Γιατί δεν είναι μέσα ούτε του κυπέλου, ούτε το ευρωπαϊκά, ούτε τα παιχνίδια του Μαΐου, των play-off. Τα play-off δεν είναι. Είναι τα 13 και τα 2 αν περάσουμε τους Κύπριους. 15 παιχνίδια. 15 μας που αν το βάλεις κάτω, ναι. κάνεις τη διαίρεση, μπορεί και να μην συμφέρει οικονομικά σε κάποιον. Ναι. Να πάρει διαρκείας αλλά να αγοράζει εισιτήριο. Αν τα βάλεις κάτω εννοείς ότι το διαρκείας είναι για να γλιτώνει, δηλαδή να έχει κάποιο όφελος οικονομικό αυτός που το παίρνει. Βέβαια. Ναι. Και βοηθάει την ομάδα του με ζεστό χρήμα. Ναι, το πρώτο είναι αυτό, ναι. Αλλά και τον εαυτό του. Αλλά και τον εαυτό του, ας πούμε, για να μην τρέχει και ταλαιπωρείται. Ωραία. Τόσο πολύ. Τα διαρκείας αυτή τη στιγμή, γιατί διαβάζω και για πρώτη φορά το έχουμε αυτό και για μένα είναι άξιο αναφοράς, γιατί το είχα σχολιάσει και άλλη φορά. Δεν θυμάμαι στο παρελθόν να έχει ποτέ η ΠΑΕ, οποιοδήποτε ήταν στον προεδρικό θόκο, να έδινε τα διαρκείας στον αριθμό των διαρκείας. Πρώτη χρονιά το έχουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή λέει ότι σήμερα έχουμε 5.800, χθες είχαμε 4.700, ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε γύρω στα 5.600 αυτή τη στιγμή εκτός των συνδέσμων, έτσι. Θεωρείς ότι το νούμερο είναι ικανοποιητικό ή όχι? Άσο, το είπες το άλλο. Γίνω τελείωσε, καταγράφηκε. Όχι, δεν είναι ικανοποιητικό. Δεν είναι ικανοποιητικό. Ήθελα, περίμενα παραπάνω, αν και είναι. Ναι. Ακόμα είναι Ιούλιος, εντάξει, έχει ακόμα καιρό. Αλλά περίμενα να είναι γύρω στα 8.000-9.000. Ναι. Δεν είναι ικανοποιητικό το νούμερο. Και γι' αυτό το λόγο, και αυτός είναι ένας λόγος, να πει ΠΑΕ, εσείς που έχετε πάρει διαρκείας, έχετε σπεύσει και έχετε πάρει διαρκείας. Ναι. Σας προσφέρουμε αυτό το παιχνίδι μέσα στη τιμή του διαρκείας. Κόλλησες αυτό. Κόλλησες. Για κανένα μάτς προετοιμασίας είναι. Δεν είναι για κανένα παιχνίδι να πεις ότι είναι τέτοιο. Το πρώτο είναι τα αποκαλυπτήρια. Πάντα δεν λέμε το πρώτο μάτς είναι τα αποκαλυπτήρια της ομάδος. Κοιτάξτε, εγώ τώρα που κάνω αυτό το παράπονο θα πάω αύριο, έτσι. Ναι. Αλλά πρόσεξε, εγώ έχω και την αρρώστια μου, έτσι. Ένας άλλος, ο οποίος έδωσε 500, 400, 300, 250, σου λέει κάτσε ρε φίλε να μου, τα μαζεύαμε ευρώ-ευρώ. Και εσύ μου λες δώσε μου και 15 για το ευρώ για το τέτοιο. Ωραία. Και ξαναλέω, είναι για τα λεφτά τόσο, είναι για το γαμότο. Ότι ωραία. Έπρεπε αυτό το παιχνίδι να είναι μέσα στην τιμή του διαρκείας. Ωραία, αυτό το είπες, καταγράφηκε τώρα. Λάθος, επικοινωνιακό λάθος ζάχο της ΠΑΕ. Ωραία. Έτσι, όπως τα σωστά. Θα λέμε και τα λάθη. Έτσι. Πάντα ο καθένας επαναλαμβάνει την άποψή του και δεν, αυτό το μη μιλάς, κάνεις κακό τέτοιο, εγώ το θεωρώ πλέον ότι πρέπει να το έχουμε έτσι ξεχάσει αυτό το πράγμα. Η καλοπροαίρετη κριτική πρέπει να γίνεται. Καλοπροαίρετη, όχι κακοπροαίρετη. Ωραία. Έτσι, αυτό είπα και εγώ. Λοιπόν, τον πρόεδρο τι, τον υπεραγαπάς νομίζω. Όχι. Δεν αγαπάω κανένα. Δεν αγαπάς. Λοιπόν, τον πρόεδρο τον έχουμε δώσει τα εύσημα και αυτός είναι ο λόγος που πήραμε και το διαρκές, έτσι. Ναι. Για να επιβραβεύσουμε και εμείς από τη σειρά μας τη διοίκηση για τις κινήσεις που έχει κάνει. Σε πήρες και σε ακριβή θύρα πήρες από ό,τι ξέρω, οπότε... Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ο άλλος και στην 3 να πάρεις και στην 1 να πάρεις, όπου και να πάρεις, από τη στιγμή που δίνεις χρήματα και μαζεμένα κιόλα. Έτσι, αυτό, η αγάπη για την ομάδα δεν είναι μόνο στα λόγια και στο Facebook. Η αγάπη για την ομάδα είναι και με έργα. Ποια? Η παρουσία στο γήπεδο και η φωνή και η υλική παρουσία. Η υλική παρουσία, η οικονομική παρουσία. Να βγάλεις από την τσέπη φράγκα και να δώσεις την ομάδα. Όχι μόνο στα Facebook και στα λόγια. Όλοι στα γήπεδο, ρε. Δεν είναι έτσι. Εγώ τώρα μια που το λέμε αυτό, έτσι, αυτό το να παίρνει κάποιος διαρκείας και να το μοστράρει στο διαδίκτυο, εμένα δεν μ' αρέσει, δεν το έχω κάνει ποτέ. Μου φέρνει, συγγνώμη που θα το πω, γιατί και κάποιοι φίλοι μου το έχουν, φίλοι γνωστοί, να μην λέω ψέματα, μου φέρνει αναγούλα. Δηλαδή. Κοίταξε, Ζάχο, άλλος τρώει μια σαλάτα και τη βγάζει στο Facebook. Τώρα εντάξει. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, τέλος πάντων, να πάρω διαρκείας και να το μοστράρω ότι πήρα διαρκείας. Πήρα διαρκείας, δεν χρειάζεται να το μοστράρω. Για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Πήρες διαρκείας, αγαπάς την ομάδα σου, προσφέρεις όπως είπες και εσύ, δεν χρειάζεται να το διαφημίζεις. Είναι σαν να λες να κάνεις μια αγαθοεργία, στο πω έτσι, μια φιλανθρωπία και να βγαίνεις έξω και να το φωνάζεις. Κοίτα να δεις έδρες. Δεν χρειάζεται να το πεις αυτό το πράγμα. Τέλεια, έκανες, μπράβο σου. Δεν χρειάζεται από κάτω. Έτσι νομίζω εγώ, τέλος πάντων. Σωστό, συμφωνώ. Και όσον αφορά τώρα το μάτς, το σοβαρό παιχνίδι. Ναι. Για μένα πολύ την άλλη Πέμπτη, έτσι. Την άλλη Πέμπτη θεωρώ ότι δεν θα πέφτει καρφίτσα. Θεωρώ ότι πάμε για sold out, έτσι, και ελπίζω τις επόμενες μέρες, Ζάχο, μέχρι την άλλη Τετάρτη,
να φύγουν αρκετά διαρκές και γιατί όχι να ακουμπήσει το νούμερο των 10.000, που για μένα θα είναι πολύ μεγάλο άμα γίνει αυτό. Ναι. 10.000, συμφωνώ, συμφωνώ μαζί σου. Σημαντικό νούμερο, πολύ μεγάλο νούμερο. Μην ξεχνάμε και ο Άρης τα τελευταία χρόνια που βρισκόταν. Έτσι, είναι ένα σημαντικό νούμερο και με διαρκές όχι φθηνά ακριβά, αν δεις... Να βλέπουμε, Νίκο, και εκεί γίνεται δίπλα μας και στις άλλες ομάδες, έτσι. Και σε ομάδες με κόσμο πάρα πολύ και με ομάδες με επιτυχίες, έτσι. Οπότε έτσι, να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Τα 10.000, εγώ πιστεύω θα τα φτάσουμε για να τα ξεπεράσουμε και θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο, για να μην πω ότι είναι και επιοικής ο χαρακτηρισμός μου. Καλό νούμερο, βέβαια, σου είπα, γιατί μην ξεχνάμε ότι πρώτον ότι που ήταν η ομάδα και μην ξεχνάμε και ότι το διαρκές είναι ακριβό αν διαιρέσεις τα 250, να πω εγώ. Δεν προσφέρει εννοείς κάποιο οικονομικό όφελο σε κάποιον που θα το πάρει. Εντάξει, καλά. Κάποιο που θα αγοράσει κάποια να γλιτώσει κάποια χρήματα, ας πούμε. Αυτό είπαμε, το είπες και στην αρχή, αυτός που παίρνει το διαρκές παίρνει για να βοηθήσει την ομάδα πρώτη, εντάξει. Ή αν θα πάει στην μπουτίκ και θα ψωνίσει. Δηλαδή θυμάμαι τώρα, για να τα λέμε έτσι και λίγο, θυμάμαι την χρονιά των Ισπάνων, την πρώτη χρονιά, τα είδη στην μπουτίκ ήταν πολύ ακριβά, φίλε μου, αλλά παίρναμε γιατί ξέρουμε ότι τα χρήματα πάνε στην ΠΑΕ, κατάλαβες. Δηλαδή έλεγες ότι ένα προϊόν που έχει 10 ευρώ το πληρώνεις 15, αλλά λες ότι τα λεφτά πάνε στην ομάδα, ρε παιδί μου, χαλάλι, ας πούμε, κατάλαβες. Αυτό. Λοιπόν, καλά, φίλε, αυτά. Άντε, γιατί σε ακούω λίγο και λίγο... Τι, οδηγείς, δεν πιστεύω. Καλά, οδηγείς. Έχω το hands free, εντάξει. Μην σου φας και καμιά κλίση και μας τη φέρεις εδώ στο Λίμπερο, δεν μπαίνεις φράγκο, να ξέρεις. Καλή ιδέα αυτή, ναι. Καλή ιδέα. Λοιπόν, και να ετοιμάσαι, τώρα που θα λείπει και ο Τάσος, θα περάσει και από το στούντιο καμιά βόλτα, εντάξει. Δεν τα λέμε για αυτά. Τι? Είμαι σαν το τρίτο μέλος του Λίμπερο. Ναι, σιγάρε, δύο φορές ήρθε, σιγάρε. Σιγά, άσε και ένα casting, εντάξει. Θα κάνεις τα casting για το Escobar, εντάξει. Μας έπρεξες. Άντε, κλείστον, πολλά είπε, κλείστον. Να σε καλά. Κάνεις και τα casting, πανά θυμάσαι για το προσωπικό. Όντως διάλεξε μια, Γιάννη, μια για σερβιτόρα που μου την έδειξε. Όντως πάρα πολύ εντυπωσιακή. Περνάει από casting, κάνεις και casting και μας και το casting, ρε βλάχο. Τώρα με ακούς. Λοιπόν, να βγάλουμε και τον έχουμε. Πάρ' τον κατευθείαν να μιλήσουμε έτσι και λίγο για τον μπάσκετ με τον Γιάννη. Α, βέβαια, αν έχουμε ακροατή θα τον ακούσουμε, βέβαια. Είχα πει ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές για όλο τις 2,5 ώρες εκπομπής, 23, 10, 2, 87 και 38. Τον πόσο να το βγάζουμε και λίγο αργότερα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θέλεις, βέβαια. Γεια σου, Ζάχο. Καλησπέρα. Στέλιος είμαι. Γεια σου, ρε φίλε. Έλα, ρε Στέλιο. Έλα, τι γίνεται, ρε φίλε. Καλά. Τρέγιας. Σήμερα δεν ήρθε. Τρέγιας, όχι. Είναι με τα κοριτσούδια του. Άκουσα που με είπες. Ναι. Άσο να εκεί πέρα. Εντάξει, λογικό είναι, ρε εσύ. Λογικό. Την επόμενη φορά το πάρω να μιλήσω. Καλά είσαι. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει. Μικρό προβληματάκια περαστικά. Τα περνάμε. Τι να κάνουμε, μεγαλώνουμε. Να πω για το ποδόσφαιρο ότι χρειαζόμαστε παίχτη στη θέση του Λάρσον. Ο Λάρσον για μένα δεν τραβάει. Δεν το βλέπω. Πέρσι ήταν καλός ο Λάρσον. Τώρα τι νοείς. Για τον Κόρκο πίσω χρειαζόμαστε. Για τον Κόρκο χρειαζόμαστε σίγουρα, γιατί δεν υπάρχει άλλος καταρχήν. Ανεξάρτητα για αν θεωρεί οποιοδήποτε ότι είναι πολύ καλός για βασικός ή όχι καλός για βασικός ο Κόρκουτ, χρειαζόμαστε έναν ακόμη, γιατί δεν υπάρχει άλλος. Βασικά. Αυτό είναι. Κάτι παθαίνει, κάτι κούρσα ώρα, χρειάζεται παίχτη εκεί πέρα. Υπάρχουν κάρτες, υπάρχουν τραυματισμοί, θα υπάρχουν και πολύ περισσότερα μάτς φέτος, έτσι. Πάντα φοβάμαι εγώ το μάτς με τους Κύπριους, γιατί δεν είμαστε κι εμείς πολύ έτοιμοι. Δεν ξέρω. Στα φιλικά δεν είναι η ομάδα. Στέλιο, όπως δεν είμαστε εμείς έτοιμοι, δεν είναι και άλλοι όμως, έτσι. Μην τρελαθούμε. Κανείς δεν είναι. Ναι, εντάξει, δεν παίζουμε και με την Μπαρτσελόνα. Εννοείται, άμα το δούμε καλά το παιχνίδι και το. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή και θέλει φυσικά να είμαστε, πώς το λέμε, με το μαχαίρι στα δόντια. Για το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο. Δεν θα είναι εύκολο. Ο Άρης πρέπει να περάσει να μπει στους ομίλους. Έτσι. Συμφωνώ. Πρέπει να το κάνουμε. Για πολλούς λόγους. Συμφωνώ. Για τον Μπάκη, τι ήθελα να πω, συμφωνώ με αυτό που είπες με τον Μποχωρίδη. Για μένα είναι καλός παίχτης, αλλά ψυχολογία δεν είχε φέτος, δεν είχε παίχτες να το στηρίξουν. Μ' ακούς, Ζάχο? Σε ακούω. Γι' αυτόν τον λόγο, αλλά πιστεύω, αυτό που έδειξε δηλαδή πέρσι, για μένα είναι παίχτης καλός. Αλλά ναι, δεν ξέρω,
τώρα φέτος πώς θα είναι και αν τον κρατήσει. Δεν όχι, είναι παρελθόν από τον Άρη ο Μποχωρίδης. Έκανε χρήση, δεν ξέρω αυτά πώς τα λένε τα νομικήστικα, έκανε χρήση του όρου του και είναι ελεύθερος. Να πάει να είναι υγεία να του παλικάρι, εγώ το θεωρώ κάτω και από μετριότητα τον θεωρώ. Πόσες φορές την πανέλα μας, του σεβόμαστε όλους. Φυσικά, φυσικά. Το παιδί και καλή σταδιοδρομία να έχει και υγεία να έχει, δεν είναι προς Θεού, έτσι. Αλλά το θεωρώ μετριότητα και το ταβάνι του είναι η μετριότητα για μένα. Τώρα, στο μπάσκετ μόνο να μας τρώσει, άμα είμαστε τυχεροί και πες κανένας με φράγκα και ξεχρεώσει την ομάδα, 6 εκατομμύρια ευρώ είναι πολλά ζάχο. Θα τα πούμε τώρα με τον, θα έχω και τον Γιάννη τον Μπόσμαν, 6 εκατομμύρια ήταν 5 και υποτίθεται γιατί από ό,τι διαβάζουμε πάλι δεν παρουσίασε καμία απόδειξη των λεγόμενων του κύριος Γουλιέλμος. Ελπίζουμε ότι αυτό που λέει ότι έχει δώσει 2 εκατομμύρια ότι είναι αληθές. Ελπίζουμε. Αλλά με την ελπίδα... Όμως δεν την έφερε την ομάδα και που είναι. Όχι, φίλε. Όχι. Όχι. Τώρα ένας απλός άνθρωπος που μπήκε σαν διαχειριστής να βοηθήσει αυτός όσο μπορεί. Όχι. Πιστεύω να μην το ρίχνουμε και τόσες ευθύνες. Αλλά όχι. Αν δεν μπορεί, ας κάτσει στην άκρη. Ένα λεπτό. Όχι. Ευθύνες δεν του ρίχνουμε. Ούτε έχω αυτός χρέος στην ομάδα. Αλλά άμα ναι, πάρει την ομάδα και λέει. Μα δεν τα λέω εγώ. Λεγόμενά του λέω. Από συνεντεύξεις και αυτά που λέει. Ότι έχει δώσει κοντά στα 2 εκατομμύρια. Από ό,τι ξέρω, ο άνθρωπος ψάχνει να βρει επενδυτή, από ό,τι ξέρω. Ναι, αλλά ξέρεις τι, ο Άρης δεν μπορεί να περιμένει. Ο κύριος Γουλιέλμος μπορεί να ψάχνει. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να περιμένει η ομάδα. Άμα ο Άρης πάει με... Κοίτα, μην το κάνουμε τέτοιο. Αν ο Άρης πάει με μπαν και ξεκινήσει το πρωτάθλημα, είναι κατά... Να μην το κάνω πολύ μελό. 50% έχει πέσει. Έχει πέσει, φίλε. Κατάλαβες. Άντε πες το έλυσε αυτό. Θα έχουμε λεφτά να κάνεις μεταγραφές. Εντάξει, πώς δεν θα, γιατί δεν θα. Βάλετε και το όλοι τον Μπάνγκαν. Τι έγινε, θα πάρεις δηλαδή, θα έχεις παίκτες. Εντάξει, κάτι περισσότερο θα μπορεί να πάρεις ρε φίλε Αμερικανούς. Τι να σου πω. Οι άλλοι θα έχουν 6 Αμερικανούς και εμείς θα έχουμε έναν ή κανέναν και θες να σωθεί έτσι η ομάδα. Δεν σώνεται, φίλε. Συγγνώμη που στο λέω. Δεν θα σωθεί. Πρέπει να πάρεις κορμό καλών Ελλήνων. Αλλιώς δεν σώνεσαι. Ωραία. Οκ. Να σε καλά, Στέλιο. Καλό σου βράδυ. 23-12-37-38 για πάντα ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Άμα μπορούμε να βγάλουμε τον Γιάννη τον Μπόσμαν, τον είπα παρατέταρτος και παραδέκα, δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω, κανείς δεν δίνει μερίδιο στον κύριο Γουλιέλμο στην την κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή ο Άρης, έτσι, προς Θεού. Πήρε μια κατάσταση διαμορφωμένη, ναι, αλλά επαναλαμβάνω, όταν την μπαίνεις και ξέρεις τι έχεις πάρει, ήξερε τι πήρε και πάντα λέω τι δηλώνεις και τι κάνεις, έτσι, το τι έχει δηλώσει. Μην σου πω τώρα, Στέλιο, είχε πει ο άνθρωπος το Δεκέμβριο θα έχουν αρθεί τα μπαν. Άμα είδες εσύ να έχουν αρθεί τα μπαν, συγγνώμη. Και άμα επαναλαμβάνω, πάμε, ξεκινήσω πρωτάθλημα και είναι ο Άρης με μπαν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει, άμα μπορείς να προσπάσεις και μετά, δεν είναι σε Χαλκιδίκη τώρα αυτός που είναι σε καμιά τρύπα μέσα εκεί πέρα, που να τον βρούμε. Και εγώ τον έπαιρνα προηγουμένως και δύσκολα τον έπιασα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε αν τον έχουμε καλός. Αν δεν τον έχουμε, 23, 10, 2, 87 και 3, 8. Επαναλαμβάνω. Ο κύριος Γουλιέλμος δεν του καταλογίζει κανείς ευθύνες για το ότι ο Άρης έφτασε να είναι 5 και εκατομμύρια χρεωμένος. Αυτό είναι μια καλή συζήτηση. Ήθελα να την κάνω πραγματικά εδώ και με τον Πέρι και με ανθρώπους που έτσι έχουν πιο πολύ γνώση στο θέμα. Ξέρουμε από πού ξεκίνησε. Ο Άρης ήταν μια εταιρεία, ο μπασχετικός Άρης που ξεκίνησε από μηδέν με την ειδική καθάριση του Βενιζέλου. Έτσι, μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Όπως και ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Άρης, όπως και κάποιες άλλες ομάδες ποδοσφαίρου. Σου είχε πει τον Πανιούνιος, αν θυμάμαι. Λοιπόν, ξεκίνησε από το μηδέν. Καθαρή εταιρεία. Τζιτζιλώνει. Κάποιοι όμως τη χρεώσαν αυτή την εταιρεία. Με ονοματεπώνυμο είναι αυτοί που τη χρεώσαν. Και είναι γνωστοί, δεν γίνανε αυτά πριν 40 και 50 χρόνια ή όπως στο ποδόσφαιρο που βρήκαμε μια κατάσταση και δεν ξέραμε ποιο να κατηγορήσουμε. Εδώ έχουν ονοματεπώνυμο όλα όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Ψεύγω κάτι ανάλογο και στον ΠΑΟΚ, έτσι. Έχουν ονοματεπώνυμο. Ήταν κάποιοι μεγαλομέτοχοι που πήρανε μια ομάδα με μηδέν. Ήταν η γέννηση, την αφήσαν σχεδόν καθαρή η γέννηση όταν την έδωσε την ομάδα. Αν θυμάστε σε ποιον την έδωσε, σχεδόν καθαρή την έδωσαν. Λοιπόν, έτσι. Άρα κανείς δεν δίνει ευθύνες στον κύριο Γουλιέλμο. Απ' την άλλη όμως, όταν παίρνεις μια κατάσταση, κανείς δεν τον έβαλε το πιστόλι στον κρόταφο να πάρει την ομάδα, έτσι. Κανείς. Όταν μπαίνεις στην ομάδα και αναλαμβάνεις ευθύνες
τις αναλαμβάνεις. Και επαναλαμβάνω, δεν προσέχεις και τι λες. Ιδιαίτερα όταν ξέρεις ότι η οικονομική σου δυνατότητα δεν είναι τόσο μεγάλη. Έτσι, να μην τρελαθούμε κιόλας. Και πάλι επαναλαμβάνω, χθες, από ότι δεν ήμουν εκεί πέρα, εδώ στο στούντιο ήμουνα, που τη διαβάζω αποδείξεις. Έχουμε, τον έχουμε. Θα τα συζητήσουμε τώρα και με τον Γιάννη. Αποδείξεις δεν είδαμε τίποτα. Και πάλι θα ακούσαμε. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, μου αρέσει, επαναλαμβάνω αυτή η ατάκα, τον Γιάννη τον Μπόστμαν, ο οποίος κατοικοεδρεύει πού ρε? Έλα γόρι μου, Νικήτη είμαι, τι κάνετε? Καλά ρε, εκεί στην Νικήτη και δεν έχει φτάσει το τηλέφωνο ακόμη. Τι, για να σε πάρουμε πρέπει τι σήματα μόρ στέλνουμε. Έχουμε ένα θέμα με τις γραμμούλες εδώ, αλλά εν πάση περιπτώσει εσύ σαν Παπαστρούμφ που είσαι δεν έχεις θέματα. Παπαστρούμφ. Με ανακαλύπτεις πάντα. Παπαστρούμφ, Παπαστρούμφ. Ναι, είδες πώς σε πέτυχα πάλι, πώς σε ξετρύπωσα, είδες. Είδες ρε, πώς σε ξετρύπωσα, τι κάνει. Λοιπόν, Γιάννη, λέγαμε τώρα γιατί εντάξει, καλά τα γέλια και να μην έχουμε κλάματα όμως όσον αφορά. Είπαμε λίγο πολύ για το ποδόσφαιρο, έτσι κι αλλιώς την άλλη εβδομάδα θα σε έχουμε εδώ στο στούντιο, τελειώνει η αδειάσια. Μία ανωτελεία, πριν περάσουμε στα... να αναλύσουμε αυτά που είπε ο κύριος Γουλιέρμος. Έχουμε είδηση, δεν ξέρω αν την πήρατε χαμπάρι. Για το ποδόσφαιρο λες, για τον Ιμπάνιες. Όχι, για τον Ιμπάνιες που δεν την πήραμε χαμπάρι. Λοιπόν, τη δίνω τώρα εγώ, έτσι, από εδώ, ραδιοφωνικά. Τη δίνεις πρώτα λίμπερο δηλαδή. Είναι ήδη ο μάνατζερ του παίκτη στη Θεσσαλονίκη και είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει ο Ιμπάνιες τον Άρη. Ο μάνατζερ και ο παίκτη ήταν εδώ τις προηγούμενες μέρες, αλλά έφυγε. Ναι, για Κροατία. Αλλά τώρα πλέον τα θέματα πάνε προς την τελική ευθεία. Πάνε, ναι. Ωραία. Τι ήσουν, έχει κανένα φίλο τα ρήφα, το. Λοιπόν, μου πέρασε ένα ταχυδρομικό περιστέρι και μου έριξε να. Πρόσεξε, μη σε κουτσουλήσει, πρόσεξε το περιστέρι. Πρόσεξε, κουτσουλάνε αυτά τα περιστέρια. Ωραία, για να δούμε. Όπως και θυμάμαι, εσύ νομίζω μου το είχες πει, γιατί αυτό ήταν το πρώτο σχόλιο με τον Μπουμπίκα στο στούντιο. Ανακοινώνει βασικό χορηγό για τη φανέλα ο Άρης, γιατί ο κύριος Καρυπίδης πόσταρε στο Instagram τη φανέλα του Άρη με ένα ερωτηματικό εκεί στη θέση του. Εγώ στα έχω πει εδώ ναι, και καιρό. Μου είπες ότι είναι στοιχηματική εταιρεία. Στοιχηματική εταιρεία και είναι, να την πω κιόλας ποια είναι, όχι. Ή δεν κάνει. Όχι, μπράβο, γιατί να το πεις. Κάτσε, να μην την πω. Κοντά στο μισό εκατομμύριο είχες πει και τόσο ήταν. 450 χιλιάρικα είπα. 450 με 500 λέει το ρεπορτάζ εκεί, οπότε είναι ένα πολύ καλό ποσό. Λοιπόν, πάμε λίγο, Γιάννη. Λοιπόν, για να πάμε στον περίεργο κύριο Γουλιέρμο. Έλεγα, έκανα με έναν ακροατή προηγουμένως στο Στέλιο, ο οποίος είπε και έχει δίκιο ότι ο κύριος Γουλιέρμος δεν φταίει φυσικά για τα 5 εκατομμύρια, 6 είπε αυτός, αν θυμάμαι καλά, εγώ ήταν 5.300 κάπου εκεί, έτσι λένε ότι άφησε το καράβι σε αυτό το νούμερο ο κύριος Λάσκαρης. Έλεγα ότι φυσικά δεν φταίει, δεν έφτασε αυτός εκεί το ποσό, αλλά από την άλλη όταν αναλαμβάνεις και λες κάποια πράγματα, ότι θα διευθετήσεις κάποια πράγματα και θα κάνεις κάποια πράγματα και αυτά δεν γίνονται και φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο το οποίο υπάρχουν αυτά τα μπαν ξεμπαν παραμπαν, τα οποία λοιπόν, αν ξεκινήσει, για να ολοκληρώσω, αν ξεκινήσει, γιατί τα λέγαμε και μαζί εδώ, αν ξεκινήσει ο Άρης με αυτά τα δεδομένα το πρωτάθλημα, δηλαδή με μπαν στην ουσία με έναν, με 2 ή με 0 Αμερικανούς, θεωρώ ότι είναι ήδη στην Α2. Δεν ξέρω αν κινδυνολογώ. Έτσι ακριβώς είναι. Καταρχήν να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα και να, όπως ακριβώς ξεκίνησε και την ομιλία του, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να τα βάλουμε όλα λίγο να τα αναλύσουμε. Έτσι, ξεκίνησε πάμε. Λοιπόν ο κύριος Γουλιέλμος και είπε ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που παλεύει καθημερινά τα θέματα της ομάδος. Ναι. Εδώ είναι η πρώτη ένσταση. Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή η ομάδα ανθρώπων? Αυτός και ο Χάρης Παπαγεωργίου. Υπάρχει κάποιος άλλος? Έγινε πρόσφατα, αυτό ήταν, δεν το σχολιάσαμε, όρισε στην ουσία, ορισμός ήταν διοικητικό συμβούλιο, έτσι, γιατί πρέπει να υπάρχει διοικητικό συμβούλιο της ΚΑΕ. Θα έφτανα και εκεί. Ναι, τον ηθοποιό, όπως λέγεται, το Σακελαρίου, τον Αριανό, όπως λέγεται. Τον Άκη Σακελαρίου. Άκη Σακελαρίου, λοιπόν, ο οποίος θα έχει διακοσμητικό ρόλο, το είπε και ο ίδιος. Βεβαίως. Να πω ότι ο αδερφός του είναι πολύ φίλος μου, να ξέρεις. Ναι. Παπαγεωργίου στην Τριανδρία, ναι. Ωραία. Το δίνω και τα χαιρετίσματα από εδώ. Ωραία. Ναι, αλλά λοιπόν, είπε ο άνθρωπος, περιμένει, γιατί όλα τα σχολιάζουμε. Είπε ο άνθρωπος και το βγήκε και το δήλωσε ότι εγώ δεν μπορώ να έχω σχέση με την ΚΑΕ. Θα είμαι απλά το όνομά μου, ρε παιδί μου, θα υπάρχει. Ναι, ακριβώς. Δεν θα έχει καμία σχέση. Για τα media είναι. Ακριβώς. Άρα τι είναι αυτό, στην ουσία κερδίζουμε χρόνο. Άρα στην ουσία, μπράβο. Λοιπόν, στην ουσία λοιπόν, και αυτό έγινε 2-3 μέρες πριν γίνει η Γενική Συνέλευση, έτσι.
Μία... Άρα λοιπόν στην ουσία μία δύο μέρα άτομα έγινε. Είχαν μείνει. Ναι, μία μέρα. Ήταν. Άρα είχαν μείνει δύο άτομα. Ο Χάρης Παπαγεωργίου, που για μένα είναι περίεργο το πώς δεν έχει βγει τόσο καιρό να κάνει μία δήλωση, να πει ρε παιδιά ότι ή ελάτε κοντά μας ή δεν ξέρω τι γίνεται με τον κύριο Γουλιέλμο. Εν πάση περιπτώσει διατηρεί μία θέση σαν να μην υπάρχει. Εγώ έτσι βλέπω, Ζάχο, δεν ξέρω αν βλέπεις κάτι άλλο εσύ. Όχι, εδώ ήμασταν μαζί που σχολιάζαμε, που ήταν, έλεγε το ρεπορτάζ ότι ήταν υποπαρέτηση, αν το θυμάσαι. Και λέγαμε ότι, όχι, και λέγαμε γιατί δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Αυτό άρα ήταν, λοιπόν αυτό πήρε ήταν, κάποιες εγγυήσεις. Αυτό, αυτό λέει η λογική, αλλά δεν είμαστε στο μυαλό του Χάρη Παπαγεωργίου, έτσι. Πολύ ωραία. Δεν έπρεπε να βγει. Από τη στιγμή που ξέρει ότι υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα πολύ άσχημη, έτσι, για το τμήμα, ο κόσμος το έχει κάνει, το έχει γυρίσει στην πλάτη, γίνονται όλα αυτά, η ομάδα οδεύει προς Α2, σαν πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης και παλιά σημαία του Άρη, δεν έπρεπε να βγει και να πει μια δήλωση να κάνει, μπας περιπτώσει, δηλαδή, αδερφέ, να πει ότι εγώ, σαν Χάρης Παπαγεωργίου, εγγυώμαι ότι ο κύριος Γουλιέλμος θα φέρει το καράβι στα ίσα κατάρτια, ίσα πανιά. Δεν μπορεί να το πει. Δεν έπρεπε να το πει. Δεν μπορεί να το πει, γιατί προφανώς δεν είναι σίγουρος. Όταν δεν είναι σίγουρος, Ζάχο, παρετήσε. Έτσι, έτσι. Συμφωνώ εγώ μαζί. Εγώ αυτό ξέρω. Ή το ένα ή το άλλο. Στο δεν κάτω, μπορεί κάτω, να παίξει και τα δύο. Δεν διακινδυνεύεις και το όνομά σου, που είναι τεράστιο το όνομά του. Του Χάρη Παπαγεωργίου, για όσους δεν ξέρουν, τεράστιο το όνομά του όσον αφορά σαν αθλητή του Άρη, έτσι. Σαν καλαθροσφαιριστή του Άρη. Τεράστιο. Δηλαδή, έτσι ακριβώς. Τεράστιος παίκτης ήταν ο Χάρης Παπαγεωργίου. Δεν διακινδυνεύεις. Για σημαία μίλησα. Δεν διακινδυνεύεις το όνομά σου να συνδεθεί με πιθανό. Έπρεπε ήδη εδώ και καιρό να είχε βγει και να είχε κάνει έστω μία δήλωση. Η άποψή μας, τέλος πάντων. Η άποψή λοιπόν, μας είναι αυτή. Να πάμε παρακάτω. Λέει ότι ο κύριος Γουλιέλμος πληρώθηκαν πάρα πολλά, λέει, περισσότερα από ό,τι περιμέναμε. Δηλαδή τη χρονιά που πέρασε, πληρώσαν περισσότερα χρέη από ό,τι είχαν δρομολογημένα. Ωραία, stop, 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 stop. Και μειώσαμε τις οφειλές. Αυτό είπε. Αυτό το είπε, το σχολιάζαμε εδώ και δύο μήνες πριν στο Yellow Radio, σε συνέντευξη που έδωσε. Μπράβο. Ένα λεπτό, stop. Έδωσε κάποια. Ξέρω την απάντηση, αλλά για το να ακούσει ο κόσμος. Έδωσε κάποια απόδειξη αυτών που είπε. Αυτά θα έλεγα. Αυτά θα έλεγα. Σου έφαγα το ψωμί από το στόμα, λοιπόν. Πες μου, ρε Ζάχο, μία απόδειξη να πει ότι πλήρωσα τη ΔΕΗ. Ναι. Στο παλέ, να τη δούμε. Πλήρωσα το συμβόλαιο του Μπέλ. Να πλήρωσα το προμηθευτή τον Τάδε. Ακριβώς, να συμβόλαιο, το δούμε. Συμβόλαιο, ένα λεπτό. Συμβόλαιο δεν μπορεί να πει ότι πλήρωσε, γιατί αν είχε πλήρωση συμβόλαιο αυτά που λες, δεν θα είχαμε και τόσα μπαν. Έτσι. Ακριβώς. Άρα... Τα μπαν δεν είναι από την ομάδα αυτή, από την ομάδα που τρέχει. Όχι, μιλούσε για τους παίχτες που είναι ενεργεία, έτσι. Ναι. Καλά, τι να κάνω. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Για να γίνουν τα μπαν ξεμπαν, πρέπει να πλήρωσε και τους παλιούς. Τι θα πει την ομάδα. Δηλαδή αν είναι όλοι πληρωμένοι τώρα η φετινή ομάδα, είμαστε οκ, okay, εντάξει, αφού είμαστε στο Λευκό Πύργο. Αυτό λέει τώρα. Στο τέλος, θα το φτάσουμε και εκεί, λέει ότι τώρα, ναι, μέχρι τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, η ομάδα, η φετινή μάλλον χρονιά, όλοι, ναι, θα είναι μηδέν. Τι να το κάνουμε αυτό, ρε, μπράβο. Θέμα αυτό είναι. Ρε φίλε, καλό είναι αυτό, θετικό νέο είναι, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα όμως. Με τίποτα. Εδώ είπαμε είναι ο άνθρωπος εκεί, μπήκε να βοηθήσει για να λυθούν προβλήματα. Όχι για να λέμε εγώ στη δικιά μου θητεία δεν χρωστάω. Οκ. Okay, σωστό και έτσι πρέπει να ήταν για όλους. Αλλά εδώ υπάρχει πρόβλημα και γι' αυτό μπήκες. Για να λύσεις το πριν πρόβλημα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο. Λοιπόν, δεν θα πάμε. Στοπ. Μείνε στο ακουστικό σου. Θα πάμε στο. Να ακούσουμε την ώρα τουλάχιστον. Λοιπόν, ναι, θα μείνεις, γιατί έχουμε ψωμάκια εδώ να αναλύσουμε. Εννοείται. Λοιπόν, εννοείται. Θα ακούσουμε την ώρα, μείνε εσύ και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Έλα, δεν σε καθυστέρησαμε έτσι. Λοιπόν, Όχι καθόλου, είστε πολύ γρήγοροι. Πιάσε από εκεί που το αφήσαμε. Λέγαμε ότι. Λοιπόν, να περάσουμε, να πάμε λίγο στα μπαν, έτσι. Ναι. Λέει ότι έχουν γίνει μία σειρά από ενέργειες για τα μπαν. Ποιες οι ενέργειες δηλαδή. Ποιες ενέργειες, χρήματα χρειάζονται. Τι σειρά. Ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, γίνανε, και συμφωνίες, συμφωνίες για τους διακανονισμούς. Γιατί εκεί θέλει, ναι, λίγο. Από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή στην αποστροφή του λόγου του, είπε ότι επειδή η χρονιά είναι περιραίουσα η ατμόσφαιρά της, δηλαδή τι θέλω να πω, ακόμα λέει δεν έχουμε κατασταλάξει πόσες ομάδες θα παίξουν, ποιοι πέφτουν, ποιοι ανεβαίνουν, εν πάση περιπτώσει είναι, έτσι, μιλάμε, πολύ άσχημη κατάσταση γενικά στο ελληνικό μπάσκετ, ναι, οι χορηγοί, πρόσεξε τι λέει, ναι, οι χορηγοί οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και με ρωτάνε για το τι είδους πρωτάθλημα θα έχουμε, άρα προφανώς θέλει να πει ότι έχει στραφεί σε χορηγίες για να μπορέσει να αποπληρώσει. Αφού ανακοίνωσε 16 χορηγούς, ρε φίλε, κάνω, ναι, λάθος. 6 χορηγούς και μάλιστα δεν έδωσε και ποσό. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Θετικό βέβαια, αλλά
Έξι χωρικούς, λέει, οι οποίοι. Ανακοίνωσε, έγραφε το ρεπορτάζ έτσι. Ότι θα είναι έξι χωρικοί οι οποίοι θα φέρουν, λέει, στα ταμεία της ΚΑΕ 250 χιλιάρικα. Δεν ξέρω. Μόνο εγώ το διάβασα αυτό. Δεν ξέρω. Ναι, αυτό βασικά είναι. Όχι, το λέει και. Το είπε και χθες. Το είπε και χθες. Άρα. Το είπε κανονικά. Φάσκει και αντιφάσκει σε αυτό, αφού δεν τον παίρνουν και δεν. Τι πρωτάθλημα θα έχουν. Το θέμα, Ρεζάχο, όμως, δεν είναι ότι περιμένω πώς θα γίνει, τι θα γίνει και πώς θα γίνει για το πρωτάθλημα. Το θέμα είναι ότι εγώ πρέπει αύριο, να δώσω 250 χιλιάρικα να τελειώσω με αυτά τα κόρτα. Έτσι. Ναι, όχι. Relax, με τα μπαμ. Με αυτά τα μπαν μας έχουν κάνει μπαν, μιλάμε. Ναι, θα μπαμ, σκάσουμε. Μπαμ. Λοιπόν, είπε, για να σε βοηθήσω, ότι από αυτά τα 250 χιλιάρικα εγώ θα βάλω, είπε, 125. Άρα, δηλαδή ψάχνουμε, φτάσαμε στα 125, πέφτουμε όσο πάει μικραίνει ο λογαριασμός. Άρα, στην ουσία ζήτησε 125 χιλιάρικα. Αφού είπε, τώρα το είπαμε, ότι 6 χορηγίες των 250 χιλιάδων, δεν είπε. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα τότε. Ναι, να σου πω τι γίνεται τώρα. Πες επειδή μου. Έχει ανακοινώσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα πάω τώρα, προχωράω πολύ παρακάτω. Τι έχει ανακοινώσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ναι. Λοιπόν, η οποία είναι ως ελάχιστο κεφάλαιο τα 1000 ευρώ για αγορά μετοχών. Ναι, και δηλαδή, είπε ότι όποιος έρθει, όσοι πιστοί προσέλθετε, όλα τα λεφτά τα οποία θα μαζέψουμε από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πάνε στο μπαν. Εάν περισσέψουν, λέει, μάλιστα χρήματα, θα πάνε και για τα ακόμα περισσότερο στο μπαν. Δηλαδή δεν είναι μόνο υπόλοιπα. Αύξηση, χωρίς να είμαι νομικός και από την τριβή μας όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη, η αύξηση που έκανε, αν εγώ είμαι οποιοδήποτε και την καλύψω, παίρνω την ομάδα, όχι φυσικά, έτσι. Θεωρώ ότι όχι. Η αύξηση είναι τέτοια ώστε να μην μπορεί να πάρει κάποιο. Άρα δηλαδή τι λέει, ελάτε, βάλτε τα λεφτά σας, πληρώστε τα μπαν για να είμαι. Θέλει, δεν λέει συμπαίχτες. Όχι. Ένα λεπτό. Όταν βάζω και αγοράζω μετοχές είμαι συμπαίχτης πλέον. Συμπαίχτης είσαι, έτσι, ρε φίλε, αλλά το κουμάντο το κάνει άλλος. Α, βέβαια, εννοείται. Ναι, δηλαδή, ελάτε. Είπε το εξής, ελάτε όσοι είναι. Πληρώστε για τα μπαν και θα είμαι εγώ πρόεδρος. Αυτό είπε. Εγώ μεγαλομέτωχος. Πρόεδρος είναι ο Χάρης. Ναι, εντάξει. Ελάτε και μπείτε στο ΔΣ, ναι, ώστε να γίνουμε μια ομάδα, να αγαπηθούμε μεταξύ μας, έτσι. Του έχω νέα. Του έχω νέα. Πάνω από 1000 ευρώ δεν θα μαζέψει, πες. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Του έχω νέα. Αυτά, ρε φίλε, εντάξει, δεν γίνονται αυτά. Όχι, γίνονται σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα δεν γίνονται. Και όχι, να σου πω κάτι. Και στην Ελλάδα μπορεί να γίνουν. Αλλά πρώτα δημιουργεί συνθήκες, Δρασά. Σε αυτή την κατάσταση, έτσι πως είναι η ομάδα, έτσι. Θα πάει ο άλλος και θα βάλει τα λεφτά του. Για να αγοράσει μετοχές στον κύριο Γουλιέλμο, που πραγματικά, άσχετα, εγώ τον σέβομαι σαν άνθρωπο. Έτσι. Εγώ σε είχα πει και κάτι, ότι οποιοδήποτε μισό σέντ να βάλει στην ομάδα, έτσι εγώ είναι. Το σέβομαι από τη δημιουργία του πορτοφόλι του. Όμως, εδώ μιλάμε για τον μεγαλομέτωχο της ΚΑΕ. Έτσι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τα νήματα στα χέρια του. Δεν γίνονται αυτές οι δουλειές έτσι. Μισό σέντ. Πρώτα δημιουργεί το υπόβαθρο. Γιάννη, να βάζει μισό σέντ και να το αποδεικνύει κιόλας ότι το έχει βάλει, έτσι. Εννοείται. Μέχρι τώρα ακούμε μόνο λόγια. Εγώ δεν λέω ότι είναι ψέματα, προσθέτω, δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η αφισβήτηση και όταν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα τα οποία δεν λύνονται, συγγνώμη, η αφισβήτηση μεγαλώνει, έτσι. Λογικό, έτσι δεν είναι. Δεν μικραίνει, μεγαλώνει. Άρα ακριβώς πρέπει να το τελειώσει αυτό για να φέρει και τον κόσμο να σε εμπιστευτεί. Για να πάρει και αύριο και κανένα διαρκείας, να πάει στην μπουτίκ να πάρει και καμιά μπλούζα, να βάλει έστω και 50 ευρώ στην αύξηση αυτή μετοχικού κεφαλαίου. Κατάλαβες. Ναι, πώς θα γίνει, ρε φίλε, έτσι χωρίς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Επικοινωνιολόγους δίπλα του δεν έχει. Δεν καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα. Δεν τα αισθάνεται. Αυτά που λέω. Δηλαδή είναι κοινή λογική. Και αν δεν έχει, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να ρίξει μια στραβή ματιά προς την ΠΑΕ. Πώς δουλεύει εκεί πέρα το team. Εκείνο αμφισβήτηση δεν είχε, ρε Ζάχο. Βέβαια. Όταν ανέλαβε ο κύριος Καρυπίδης στην ομάδα εδώ και 3 χρόνια δεν το χλεβάζαν όλοι. Έτσι. Και τι δεν έχει ακούσει ο άνθρωπος. Δεν το συζητάμε. Πού μας έφτασε. Να είμαστε δίκαιοι. Έτσι. Έτσι. Πού έφτασε ο άνθρωπος. Σε ένα καλό σημείο. Όχι εκεί που ακριβώς θέλουμε ακόμα. Όχι, που θέλουμε. Όχι βέβαια ακόμα. Όχι. Έτσι, αλλά έδωσε να μην όραμα, το λαθούμε κιόλας. Όχι. Έδωσε όραμα όμως, Δρεζάκου. Προοπτική. Δηλαδή, έδωσε όραμα. Θα πάω να πάρω το διαρκείας μου. Θα πάω να πάρω τη θέση μου. Προοπτική. Είδαμε κάποια πραγματάκια. Είδαμε και λίγο μπαλίτσα. Η αλήθεια είναι αυτή. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Να τα γυρίσουμε ανάποδα όλα. Ας δει προς τα εκεί πώς δουλεύουν οι άνθρωποι. Εάν έφτανε σε αυτό το σημείο την ομάδα, εγώ αύριο
να μην πω χθες, θα πήγαινα και θα έπαιρνα μετοχές. Γιατί θα τον εμπιστευόμουν στον άνθρωπο. Ότι κάτι θα κάνει, εν πάση περιπτώσει. Καλά, εσύ είσαι και γνωστός, έτσι, άπλας, χρηματικός, ναι. Οπότε πολύ, τεράστιος. Τεράστιος. Δεν μας σε πω, ρε παιδί μου, σχήμα λόγου, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι. Ο κόσμος, πρώτα δημιουργείς ένα υπόβαθρο σωστό ώστε αυτό. Να σε εμπιστευτεί. Πρώτα χτίσεις δεσμούς εμπιστοσύνης με τον κόσμο. Δηλαδή, δεν λες πράγματα και δεν τα κάνεις πρώτα, έτσι σε πιστεύει ο κόσμος. Πρώτιστα, έτσι. Και δεν αφήνεις καμιά αμφισβήτηση να αιωρείται. Εγώ αυτό πίστευα, αυτά τα δύο. Και δεν λες πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις. Αν δεν μπορείς να κάνεις, δεν τα λες, ρε φίλε. Δεν τα λες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσα χρόνια στον Άρη αυτό το πράγμα. Τόσα χρόνια, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Τι να πω. Απίστευτο, δεν θα πει τίποτα. Ωραία. Και πού πάμε τώρα, γιατί έχουμε φωνούλες, έτσι. Βλέπω εδώ πέρα. Βλέπω, να σου δώσω ασίστ τώρα. Βλέπω εδώ του κυρίου, ναι, Ζεμπέκη και του κυρίου Αρβανίτη κάποιες δηλώσεις. Ναι. Έτσι. Ναι. Ο, ναι, κύριος Αρβανίτης ανοιχτά λέει: αν δεν μπορεί ο Γουλιέλμος, υπάρχει λύση. Ναι, βέβαια, εννοείται. Ναι. Αυτό θέλει να πει. Βέβαια και ο κύριος. Ναι, πες. Επάνω τώρα ακριβώς ανοίγω παρένθεση. Άνοιξε παρένθεση. Αυτό που λες τώρα. Έτσι, γιατί είπε ότι το ανέφερε αυτό που λες τώρα. Τι εννοώ δηλαδή. Ναι. Μάλλον το περίμενα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο και λέει ότι μίλησα με τον κύριο Ψηφίδη και μου είπε να δώσω τις μετοχές για να βρούμε κάποιον να κάνει κάτι. Λοιπόν, άλλο και λέει, αυτό. Για πάμε στην άλλη άκρη τώρα. Ναι. Άλλο και αυτό. Τώρα. Πάμε. Κανείς λέει που δίνει εκατομμύρια δεν δίνει τις μετοχές του. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν τις μετοχές. Σε αυτό έχει δίκιο ποιοι είναι αυτοί, έχει δίκιο, αλλά αυτός που δίνει τα εκατομμύρια του, επαναλαμβάνω, να το αποδεικνύει ότι έχει δώσει και τα εκατομμύρια του, έτσι. Έτσι είναι. Έτσι. Στο άλλο έχει δίκιο. Ποιοι είναι αυτοί, έχει δίκιο. Βεβαίως. Ποιοι είναι, ρε φίλε. Ποιοι. Τόσο καιρό έπρεπε να είχαμε. Κάποιοι. Ναι. Ποιοι. Ποιοι. Είναι ο Νίκος, ο Πέτρος και ο Τάκης. Έτσι είναι. Δηλαδή τώρα, σε αυτό που με είπες, ας πούμε, για τον κύριο Ζεϊμπέκη και τον κύριο Αρβανίτη, εχθές έγινε μια γενική συνέλευση, έτσι, επάνω για να ακούσουμε λίγο το μεγαλομέτωπο, έτσι. Από μέρος τους, οι οποίοι ήταν κάποτε στα κοινά της ΚΑΕ Άρης και βέβαια έχουν μεγάλη και τεράστια εμπειρία. Ο κύριος Αρβανίτης ήταν, ο κύριος Αρβανίτης. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, και ο κύριος Ζεϊμπέκης ήταν κάποτε σε κάποια συμβούλια, έτσι δεν είναι, νομίζω, ναι, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουν μεγάλη εμπειρία. Δεν θα έπρεπε να έχουν μια πρόταση, έτσι λέω εγώ, δηλαδή να είχαν κάνει μια προεργασία κάποιες μέρες πριν, αφού είχαμε πάρει και μια εβδομάδα παράταση, έτσι, ενώ ήταν να γίνει την προηγούμενη, την προπερασμένη Δευτέρα και μετατέθηκε η Γενική Συνέλευση. Δεν έπρεπε να υπήρχε μια πρόταση, ρε Ζάχο, από μια ομάδα ανθρώπων, αυτή η οποία διεκδίκησε, εν πάση περιπτώσει, πριν τον κύριο Γουλιέλμο, πέρυσι, πρόπερσι, πριν από 18 μήνες ήταν τότε που πήρε την ΚΑΕ. Να πήρε, παιδιά, είμαστε εδώ εμείς. Εάν δεν μπορείς, ανθρωπέ μου, είμαστε εμείς. Αυτό δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να έρθουμε δίπλα σου, ρε παιδί μου, γιατί δεν γουστάρουμε, έτσι. Δεν γουστάρουμε, έτσι. Ακούς ραδιομπαρμίτα, γιατί ακριβώς αυτό είναι το σχόλιο μου, ότι αυτοί που θέλουν πρέπει να ετοιμάζονται για πιθανή, για πιθανότατη, να μην μπορεί ο κύριος Γουλιέλμος να ανταποκριθεί σε αυτά που λέω, ούτως ώστε να μην πέσουμε κατευθείαν στο παγόβουνο, έτσι. Πρέπει να ετοιμάζονται αυτοί. Ούτως ώστε όμως με ονόματα και με χρήματα, έτσι. Δεν λέμε κάτι τρελά, ούτως ώστε να τα. Αυτά είναι τα λεφτά, εδώ, αύριο αναλαμβάνουμε και τα μπαν τελειώνουν. Αυτό είναι, ρε Ζάχο. Όπως το είπες, αγόρι μου. Όπως ακριβώς τα λες. Λοιπόν, τους ονόμασε και αστείους, έτσι. Α, δεν δηλαδή, το ξέρω λέει, αυτό, είπε. Σοβαρά μιλάς. Βεβαίως. Δηλαδή αυτοί λέει οι οποίοι ενδιαφέρονται είναι αστείοι. Γιατί δεν έχουν και μία πρόταση στα χέρια μου εγώ. Αυτό είπε χθες. Ναι. Τι εννοεί βέβαια πρόταση, ο καθένας τι έχει στο μυαλό του, έτσι. Ναι, εννοούσε, ρε παιδί μου, ότι από τη στιγμή που τον είπε ο κύριος Ψηφίδης ότι σε παρακαλώ, κάνε στην άκρη να έρθουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να διοικήσουν. Έτσι. Και λέει τώρα, εγώ με τα δικά μου λεφτά θα έρθουν να διοικήσουν άλλοι. Ας έχω μία πρόταση να δω μπροστά μου και συζητάμε. Αυτό πάμε στο άλλο τώρα, Γιάννη, ακριβώς αυτό τώρα, για πάνω σε αυτό που λέγαμε όσον αφορά τις αποδείξεις. Δηλαδή, αύριο λέμε τώρα ένα πολύ έτσι τραβηγμένο σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Έρχεται ποιος να πω, πάντα το ίδιο όνομα μου έρχεται στο μυαλό. Σέχης Μανσούρ, τι να κάνουμε, είναι από τους πιο πλούσιους που ασχολούνται με τα αθλητικά και λέει: θέλω να πάρω τον μπάσκετ του Άρη. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Γουλιέλμος λογικά θα ζητήσει χρήματα για να δώσει τον Άρη. Κάνω λάθος. Όχι, βέβαια. Μεγαλομέτωχος. Άρα. Θα πουλήσει το μαγαζί. Θα πουλήσει το μαγαζί, είναι μεγαλομέτωχος. Ναι. Άρα, χωρίς να έχει αποδείξει ότι έχει πληρώσει τίποτα, θα πουλήσει τον Άρη. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
Μπορεί να έχει πληρώσει, όπως λέει, 2 εκατομμύρια, μπορεί να μην έχει πληρώσει και φράγκο. Κάνω λάθος? Δεν ξέρω, πραγματικά είναι μεγάλο ερωτηματικό. Δεν κάνω λάθος, νομίζω. Έτσι. Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά είναι μια κατάσταση η οποία είναι. Τι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά τι γίνεται, δεν ξέρω πού οδηγεί αυτό το πράγμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα οδηγήσει σε ήρεμα έτσι η ύδατα, δεν το βλέπω. Θεωρώ ότι όλα αυτά, και θα πάμε σε αυτό που ήθελες να πεις, ότι αγοράζει χρόνο. Κάτι περιμένει ο κύριος Γουλιέλμος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Και φυσικά αγόρασε πάρα πολύ χρόνο με τον ερχομό στην ομάδα του Σούλη Μαρκόπουλου και με άνες μία-δύο κινησούλες, έτσι. Έτσι το βλέπω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Ναι, να φτάσουμε λίγο στο Σούλη. Πάμε. Να πάμε λίγο στο Σούλη. Λοιπόν, καταρχήν, σαν επιλογή για μένα είναι από τις καλύτερες. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι, σε αυτή την κατάσταση που είναι ο Άρης, βεβαίως, είναι και ψιλοπολιτέλεια, όσο και να ακούγεται. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι τον πήρε το Σούλη Μαρκόπουλο. Δεν ξέρω πώς πίστηκε ο Μαρκόπουλος να καθίσει στον πάγκο του Άρη. Πήρε υποσχέσεις προφανώς. Πώς πίστηκε, ρε φίλε. Ναι, ότι θα γίνουν αυτά. Ότι θα τα ξεμπάν, θα πάρουμε παίκτες, θα κάνουμε μια καλή ομάδα, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. 500.000 έταξε αγωνιστικό μπαν. Αγωνιστικό μπάτζετ, λοιπόν, για τη φετινή χρονιά. Πέρα από όλες τις άλλες υποχρεώσεις, βέβαια, που έχει να πληρώσει, λέει. Έτσι τουλάχιστον λέει. Μάλιστα, σε μια αποστροφή του λόγου του είπε ότι πληρώνουμε 17.500 το μήνα μόνο για την εφορία των παλαιών. Έτσι είπε. Άρα λοιπόν, έχουμε μπροστά μας, λέει, να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα στοιχήσει 500.000 ευρώ. Mm-hmm. Έχουμε το Σούλη του Μαρκόπουλου, ο οποίος έχει όλα τα ειχέγγυα και για την οποία, για να την δημιουργήσει αυτή την ομάδα. Σωστά, δηλαδή, είναι αυτά. Ναι. Με φτηνά υλικά εννοεί, με φτηνά υλικά, με μικρά υλικά να κάνει κάτι αξιοπρεπές, αυτό εννοεί. Ναι, το είπε κιόλας αυτό, ότι δεν είμαστε, λέει, άνθρωποι οι οποίοι θα βγούμε στα ΜΜΕ και θα δείξουμε πώς δουλεύουμε. Μιλεύουμε με μεγάλη μυστικότητα, ώστε τα συμβόλαια των παιχτών που θα αποκτηθούν να είναι χαμηλά και όχι δημοσιοποιημένα υψηλά. Μακάρι να είναι αυτό. Βέβαια, αυτά βέβαια τα ανακαλύπτουμε όταν φεύγουν συνήθως οι πρόεδροι από τις θέσεις τους, έτσι. Μετά ο λογαριασμός είτε μετά στο τέλος. Πάντα. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Μάλιστα λέει ότι είπε το εξής, ότι ο Άρης δεν θα επιστρέψει, λέει, σε θέση υποβιβασμού, ναι, χρεωμένος παντού, με κλειστά γραφεία, με 8 μπαν και δεν θα ταξιδεύει πλέον, λέει, με λεωφορείο όπως ταξίδευε. Τώρα εδώ φωτογραφίζει βέβαια τον Λάσκαρη. Όλα ωραία αυτά που λέει, αλλά όλα αυτά, συγγνώμη, όχι μόνο στα δικά μου αυτή που πιστεύω, στα δικά μου αυτιά και στον όλων των συναγερών, ακούγονται σαν θα. Το έγραψα. Πού το έγραψε, σοβαρά, σοβαρά μιλάς. Δεν το έγραψα, στο στείλα. Σοβαρά. Με ρώτησες. Α, ναι, ούτε το είδα. Αυτό εννοούσες. Αυτό το είδα, αλλά δεν κατάλαβα. Σοβαρά σου. Ναι, υποσχέσεις πάλι με λίγα λόγια, ας πούμε. Υποσχέσεις. Κοίταξε, από υποσχέσεις έχουμε φάει. Έχουμε το θέμα, ξέρεις τι γίνεται. Η ομάδα είπε ότι θα λειτουργήσει, θα ξεκινήσει προετοιμασία τον τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Άρα λοιπόν μέχρι τότε πιστεύω ότι το 70-80% θα είναι έτοιμοι. Το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προετοιμασία. Αχα. Όρισε κιόλας. Άρα λοιπόν που πάει να πει ότι μέχρι τότε θα πρέπει τουλάχιστον το 70-80% της ομάδας να είναι. Ναι, το ρόστερ να εννοείς, έχει πάρθει. Βέβαια, ρόστερ, έτσι. Να μπράβο. Γιατί με ποιο θα κάνει προπόνηση ο κύριος Μαρκόπουλος. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς θα έρθουν, τι παίχτες θα έρθουν από τη στιγμή που φεύγουν παίχτες. Εγώ βλέπω ήδη ο Μποχωρίδης και αποχώρησε κι αυτός. Θα θέλουμε, λέει, να φτιάξουμε έναν Άρη, τον οποίο για να γίνει, λέει, ξανά αυτοκράτορας, ναι, πρέπει, λέει, να ξυθούμε μόνοι μας. Καλά, να κάνουμε πολύ μετοχικότητα, να γίνουμε μια οικογένεια και να αγαπηθούμε. Ωραία. Όλοι μαζί. Αυτά, μόνο έτσι λέει, θα γίνουμε αυτοκράτορας. Καταρχήν να βάλουμε στην παρέα και τον Γιώργο, ο οποίος ήταν χθες στη συνέλευση, δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Ναι. Οπότε μπορεί να μας μεταφέρει κάποια πραγματάκια. Πες στον κύριο Γουλιέλμο ότι εμείς, ο κόσμος και κανείς κόσμος οποιασδήποτε ομάδας δεν μπορεί να κάνει την ομάδα του πρώτη. Έτσι λέει ο Ζάχος. Έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα Γιώργο. Ζάχο, καλησπέρα. Πόσφαν, καλησπέρα. Πόσφαν, ήσουν να χθες στο παλέ ή όχι? Όχι. Δεν είμαι εδώ στο στούντιο μου. Δεν μπορούσα να είμαι στο παλέ. Όχι, ο Πόσφαν. Ο Πόσφαν. Έλα. Εγώ είμαι παντού. Είσαι παντού. Κοίταξε. Θα σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, όταν ξεκίνησε την ομιλία του, λέει κατά λέξη,
δεν έχω τρέξει ποτέ στη ζωή μου καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Ε, καλά, αυτό το ξέρω. Πείτε μου τι καταλαβαίνετε από αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν, αυτό δηλαδή... Ότι είναι παντελώς άσχετος άνθρωπος. Και αυτός βέβαια, το έχει αναφέρει, το, Γιώργο, το έχει πει 10 φορές, ας πούμε, στην ναι, ομιλία του. Και αυτό κάνει, τώρα τον άνθρωπο... Και τον δικά μου. Ναι, και αυτόν τώρα τον άνθρωπο τον εμπιστεύεται ο Άρης. Δηλαδή, κάποια στιγμή έβλεπα το ταβάνι και λέω, Γουλιέλμε, άμα πέσει αυτό το ταβάνι, ξέρεις τι σημαίνει. Τι θα σημαίνει άμα πέσει αυτό το ταβάνι πραγματικά. Γιώργο, συγγνώμη θα λίγο. Τραγικό θα είναι. Εκ του πρακτέου λίγο τώρα, εντάξει, καλά είναι αυτά που λες, εντάξει. Τον ρώτησε κάποιος, εσύ είπες ότι ήσουν, εγώ δεν ήμουνα. Του ρώτησε κάποιος αυτά τα πολύ απλά, τα πολύ λογικά που ένας πεντάχρονος πιστεύω, εξάχρονος θα τα ρωτούσε. Ότι ένας από αυτούς που ήταν εκεί τον είπαν, ρε άνθρωπε, λες και δεν αφιβάλλουν. Μία απόδειξη έφερε ότι αυτά που έχει πληρώσει τα έχει πληρώσει όντως και δεν είναι θα. Έγινε η ερώτηση, ναι. Έγινε η ερώτηση και πραγματικά δεν είχε στοιχεία, δεν είχε στοιχεία να τα αποδείξει, το πιστεύει. Δηλαδή πάω εγώ στην εταιρεία που δουλεύω κάθε Παρασκευή και έχω με τον διευθυντή εντάξει μου συνάντηση και έχω μπροστά μια ταμπλέτα με στοιχεία πώς πηγαίνει η πορεία μου και εσύ ως μεγαλομέτοχος δεν μπορείς να πεις αυτό που είπες πραγματικά. 1.000 ευρώ πήγαν στο Ζάχο γι' αυτό, 2.000 στον Μπόσμα γι' αυτό. 5.000 ευρώ πήγαν σε αυτοκίνητα 10 τώρα, παιχτών. Τώρα 100.000 ευρώ. Ούτε ένα πράγμα. Τώρα δεν είπε. Είπα, τώρα είπε και νομίζω και θα τα άκουσες γιατί το είπε και ο Γιάννης ότι είπε ο κύριος Γουλιέλμος ότι κάθε μήνα πληρώνουμε 17.000 για την εφορία των παλιών. Έτσι. Μία από αυτά τα 17.000, μία απόδειξη τράπεζα έφερε να μου την κολλήσει εμένα στα μούτρα. Όχι. Τίποτα. Αφού όταν κατέβηκε από το πόντιουμ, δηλαδή λέω εκείνη τη στιγμή. Γιατί ρε άνθρωπε δεν έρχεσαι να καθίσεις τα επίσημα που είναι και η θέση σου και πας και μου κάθεσαι κάτω από τη θύρα 4 και παρακολουθείς όλη τη συζήτηση μετά που ανέβηκε και ο κύριος Γρόλιος και ο Ζεϊμπέκης μετά και ο Αρβανίτης που πραγματικά οι άνθρωποι νοιάζονται, έτσι. Και είναι αυτό το σημαντικότερο, δηλαδή ο Γουλιέλμος δεν έχει 1.000 καρπούζια κάτω από τη μασχάλη, έχει 1.000 καρπούζια απέναντί του τα οποία τα αφήνει να σαπίζουνε χωρίς να βρίσκει λύση. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει με την εσωστρέφεια που έχει πραγματικά να διοικεί αυτό το καράβι που πηγαίνει ολοταχώς προς τα βράχια. Ωραία. Και τη δεύτερη ερώτηση για να μας απαντήσω εγώ αυτές τις δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω. Δεν έχω άλλη ερώτηση. Αν του τέθηκε κάποιο αυτό που λέω εγώ πόσο καιρό εδώ πέρα. Του τέθηκε μία deadline μέχρι ξέρω εγώ, τέλη Ιουλίου, πόσο, γιατί την έδωσε και ο ίδιος βέβαια, ότι... Δεν είπε. Όχι, ότι αν είπε μέχρι τέλη Ιουλίου δεν τα μπαν, δεν ξεμπαν, εγώ δεν μπορώ ας πούμε. Του είπε κάποιος... Όχι. Όχι. Δεν το είπε. Όπως επίσης, όταν ρωτήθηκε, Postman, μ' ακούς? Ναι. Ναι, φίλε. Όταν ρωτήθηκε για κάποιον διακανονισμό, είπε ότι εγώ τον πήρα τον Ζένο τον παίχτη, δηλαδή άκον έξω το Θεό σου, και μου είπε ότι είμαι διακοπές στο βουνό. Δηλαδή αυτά ακούγονται από κάποιον μεγαλομέτωχο. Απίστευτο. Δεν ξέρω η κατάσταση. Καταλαβαίνεις τώρα με τι άνθρωπο. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή τον παρακολουθούσα και τώρα λέω Γουλιέλμο, ανά τώρα έχεις απέναντί σου τι νομίζεις, οπαδούς του Παγκρατίου Φερρυππίν. Ωραία παιδιά, για να πάμε λίγο. Ένα να πω κάτι όμως εδώ Ζάχο. Γιάννη λίγο. Εγώ θα το ξαναπώ. Ναι. Όχι. Λέω για να προσθέτουμε και κάτι στη συζήτηση, να μην λέμε έτσι κλισέ και τέτοια. Εντάξει, καλά είναι αυτά και σωστά και αγανάκτηση βγάζουμε και. Πάει 1η Αυγούστου. Δεν είναι μακριά. Πώς, σε 2 εβδομάδες, ούτε λιγότερο, έτσι. Και είναι βέβαια η κατάσταση που είναι τώρα. Μπορεί να κάνει κάτι κάποιος θεσμικός φορέας του Άρη, ούτως ώστε να μην πάμε, γιατί πηγαίνουμε ολοταχώς προς το παγόβουνο, έτσι. Είμαστε εγώ ότι... το είπα ολοταχώς. Ότι ήδη έπρεπε να υπάρχει πρόταση στη Γενική Συνέλευση, δηλαδή. Έγινε okay, αυτό το πράγμα. Γουλιέλμο, εσύ λες αυτά που λες, αλλά εν πάση περιπτώσει, το έθεσε κάποιος αυτό. Δεν είμαστε κι εμείς εδώ. Ναι, το έθεσε κάποιος αυτό. Να πω. Όχι ρε, και ένας, δεν κατάλαβες, και ένας εκεί που ήταν, έλεγε 1 Αυγούστου, αν δεν έχεις ξεμπάν, πρέπει να αποτελέσεις παρελθόν από την ομάδα. Του το είπε κάποιος, μπήκε, έγινε όχι πίεση προς τον αυτό. Όχι. Ζάχο, εξάλλου να σου πω κάτι. Όταν είπε για το θέμα του Μαρκόπουλου ότι τον έχει κλείσει η ομάδα, πώς ρε φίλε, όταν κλείνεις εσύ ένα παίχτη, ένα προπονητή, 10 λες και 5 δημοσιογράφους,
10 λες και 5 φωτογράφους. Δεν θέλουμε δημοσιογράφους, Γιώργο. Δεν θέλουμε, Γιώργο, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Όλα είπαμε κάτω, κάτω από το χαλί θα τα κάνουμε. Πίσω από την κουρτίνα. Άρα τρώμε μεγάλο παπά, φίλε. Εγώ εννοείται, αυτό μα το λέμε εδώ και καιρό. Έτσι, τρώμε μεγάλο παπά. Κανονικά. Εδώ και καιρό το λέμε. Ότι ο κύριος Γουλιέλμος, για μένα τουλάχιστον, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να τον εμπιστευτείς. Τελείωσε. Είπα, τον σέβομαι. Αν πραγματικά έβγαλε και έδωσε και έστω και μισό σέντ από την τσέπη του για τον Άρη, αν πραγματικά έδωσε, που πιστεύω να έδωσε, έτσι, τουλάχιστον είναι 1,5 χρόνο εκεί. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να το πάει το καράβι, έτσι. Ξέρεις, εγώ αυτό βλέπω. Όχι μόνο, και δεν εμπνέει τον κόσμο και μαζί του δεν έχει όραμα. Και αν πραγματικά οραματιζόμαστε έναν μεγάλο Άρη με τέτοιον ιδιοκτήτη, το ταβάνι να πέσει. Καλά, τώρα, δεν νομίζω, δεν ξέρω αν και κάποιες δηλώσεις τώρα ξεκίνησαν, τις λέει ο Postman. Δεν νομίζω να λέει ο Γουλιέλμος, ο κύριος Γουλιέλμος, δεν το λέω, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Μα, να λέει ότι μπορεί να κάνει τον Άρη μεγάλο τώρα, αλλά προς Θεού. Προς Θεού. Εκτός αν άλλο έχουμε εμείς σαν μεγάλο Άρη και άλλο έχει ο κύριος Γουλιέλμος. Θα σου πω ένα πράγμα που είναι πολύ βασικό. Ναι. Δεν ξέρεις να διοικήσει μια επιχείρηση, έτσι. Ναι. Αυτό που είπε και ο Πόσμα και είμαι 100% μαζί του, όπως έγινε μετά που ανέβηκε και στο πόντιουμ και ο κύριος Ζεϊμπέκης και ο κύριος Αρβανίτης σχετικά. Ναι. Γιατί δεν ρωτάς? Γιατί δεν ρωτάς και τα κρατάς όλα εσύ? Ή δεν βάζεις και κάποιον που ξέρεις στο κάτω-κάτω. Ακριβώς, φίλε. Αυτό το πράγμα. Τελειώσαμε. Δηλαδή, θυμάσαι όταν είχαμε δίκες πρωτοδικείου με τον κύριο Αρβανίτη, πήγαινε κάτω στον Εσάκε, και όλοι τον... Όσον αφορά το αγωνιστικό, είχε γίνει δουλίτσα. Δεν το λέει. Είχαμε, παίζαμε με ένα ξένο, παίζαμε με το Χαντ. Και ήμασταν σε, όχι αξιοπρεπή, πάνω από το ταβάνι αγωνιστικά ήμασταν. Και είχες μια αξιοπρεπέστατη παρουσία κάτω στην Αθήνα. Τώρα πες μου έναν άνθρωπο που είχες κάτω στην Αθήνα. Είτε για τη διαιτησία, είτε για οτιδήποτε. Είχες κάποιον. Αυτά, δίκιο έχεις. Τώρα αλλά... θα γίνω κακός, Ζάχο. Ένα λεπτό. Ζάχο, θα γίνω κακός, μάλλον ξεχνάτε κάτι. Γιατί ρωτάει. Ότι ο κύριος Παπαγεωργίου έχει θέση στον Εσάκη. Έχει θέση στον Εσάκη, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, κοίτα, Γιώργο, αυτά θα μπορούσα να τα ξεχάσω κιόλα. Αν όλα στο οικονομικό κομμάτι πηγαίνανε όπως τα έλεγε ο κύριος Γουλιέλμος, αν δεν είχαμε μπαν, αν γινόταν μεταγραφές αυτή τη στιγμή και μιλούσαμε έστω για κάποιους Αμερικάνους, όχι ιδιαίτερα ακριβούς, αλλά για να έχουμε μια αξιοπρεπή ομάδα, επαναλαμβάνω, θα μπορούσα να τα ξεχάσω αυτά που λες. Αλλά δεν γίνεται και το ένα και το άλλο και να εθελοτυφλούμε και να μην λέμε τίποτα, έτσι. Έχει περάσει ο χρόνος, έχει περάσει ο καιρός για μένα και πρέπει να μπει ένα όριο στο αν μπορεί ο κύριος Γουλιέλμος να κυβερνήσει το καράβι ή όχι. Νομίζω έπρεπε να έχει γίνει ήδη αυτό το πράγμα. Και όσο περνάει ο καιρός, μπορεί να είναι μην αναστρέψουμε και η κατάσταση. Ζάχο, αν βγάλεις τώρα 100 Αριανούς, είμαι σίγουρος 99 θα σου πούνε δεν μπορεί. Το αν μπορεί όχι, αν και για μένα έχει τελεσιδικήσει, το αν μπορεί όχι, μπορεί να μπορεί μέσα. Πρέπει να μια deadline τελευταία. Μια διορία τελευταία. Δεν μπορεί η ΕΣΑΗ αυτό να πηγαίνει. Το ποδόσφαιρο μου θυμίζει και ο τρόπος που πέσαμε στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ακριβώς ο ίδιος. Ακριβώς. Πατητούρα. Στην μπάλα θυμάσαι τι λέγαμε. Άρης είσαι. Όχι. Άλλο λέγα. Αυτά. Θυμάμαι τον κύριο Στεφανίδη που ήθελε ανά 20 μέρες και άλλη διορία. Και άλλη διορία. Έρχονται οι χορηγοί και άλλη διορία. Του την έδινε. Τους δικηγόρους που μπλέξαμε. Του την έδινε τη διορία ο μεγαλομέτοχος Παύλα Κουμουά. Ο μεγαλομέτοχος ήταν η Κουμουά. Αυτός είχε τις μετοχές. Του την έδινε την διορία και φτάσαμε τέλη Αυγούστου και ο μόνος δίωδος του Άρη ήταν να πει στην ΓΑΜΑ Εθνική και δεν υπήρχε άλλη. Εντάξει, τα ίδια θα κάνουμε πάλι. Ας κάνουμε τα ίδια, ωραία. Ζάχο, πες μου λίγο σε παρακαλώ, και απάντησέ μου. Αυτός ο προεδρικός θόκος του Άρη, είτε στην ΠΑΕ είτε στην ΚΑΕ, γιατί να τραβάει τέτοιους ανθρώπους? Τραβάει, φίλε, τι να κάνουμε, φίλε. Το έχουμε στο DNA μας, δηλαδή να τυρανιόμαστε, πες μου πραγματικά. Τι να σου πω, ρε φίλε. Μόλις φτιάχνουμε το ένα τμήμα, χαλάει το άλλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι ένα φοβερό πράγμα αυτό που ζούμε, δηλαδή, σαν Αργιανή. Όντως, και στα δύο τμήματα να είμαστε καλά, είναι λίγο δύσκολο. Και πρόσεξε, και δεν ξέρω πώς μα το ανέφερες, είπε ότι μαζί, τώρα που θα βγουν τα διαρκείας πιθανό μέσα στην εβδομάδα και θα έχουν 10% μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά, όσοι θέλετε μπορείτε να συνεισφέρετε και 10 ευρώ, όπως και στην μπάλα που ήταν. Για την κάρτα φιλάθλου.
Ακριβώς, ναι. Για τον ερασιτέχνη. Για να έχει τον ερασιτέχνη να μην. Προφανώς έτσι όπως μου το λες, θα το πω έτσι όπως το διαισθάνομαι και όπως. Συγγνώμη, φίλε. Για να μην έχω τον ερασιτέχνη να με πρίζει κιόλας, να κάνει και συνελεύσεις και να πάρει το δεκαρικάκι όπως το πήρε από την ΠΑΕ, να το πάρει και από την ΚΑΕ. Οπότε μια χαρά είμαστε. Έτσι. Εντάξει, ωραία. Έτσι ακριβώς. Και ξέρεις, και το θλιβερό είναι, και το θλιβερό είπε, και το θλιβερό είναι που είπε αγοράστε διαρκείας, που το είπε ο Postman και εσύ, για να λύσουμε τα μπαν. Δηλαδή εκεί πέρα σκίζεις και όσα πτυχία έχεις. Πραγματικά. Είναι απίστευτο. Θέλω να... Έτσι δεν είναι, Postman. Θέλεις ένα μεγαλομέτοχο να έχει ευρώ και ούτε σεν δεν πρέπει να έχει ο άνθρωπος πραγματικά. Και μας λέει μετά ότι το σταματούν στα αεροπλάνα, στο δρόμο. Πρόεδρε, σε κάνουν σε ράνο, αλλά εσύ τι θα κάνεις και είσαι μόνο υποσχέσεις. Τα γραπτά ρε φίλε, και στο φινάλε μας είπες χτες, που πραγματικά ήθελα να την κάνω αυτή την ερώτηση, αλλά λέω πέρασε τώρα Γιώργο, είπε ότι έχει 125 χιλιάρικα. Ναι, έτσι δεν είπε, Postman. Είπε 250 ναι, χρειάζονται, τα 125 τα βάζω εγώ. Τα μισά τα βάζω εγώ. Ακούσε γράμμα, να τον ακούσει σε κάτι μου θυμίζει. Όχι, ξέρεις τι λέει ο ελληνικός λαός. Τα λεφτά όρθια, φίλε. Ναι. Τα λεφτά όρθια. Τα έχεις, ρε Γουλιέλμο. Έλα να μας τα δείξεις. Έλα να μας δείξεις ότι έχεις 125 χιλιάρικα. Και άμα τα έχεις, ναι, να βρεθούμε και 10 και να βάλουμε τα άλλα 25. Ωραία, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για, καλά, για αυτά που μας είπες. Να σε καλά. Γιώργο. Λοιπόν, επίλογος κύριε Postman. Και την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα, εδώ σε θέλω, έτσι. Θα τα πούμε, ναι, τηλεφωνικό. Λοιπόν, καταρχήν, Ζάχο, είναι λυπηρά αυτά που συμβαίνουν στην απαρχίδα του συλλόγου, έτσι. Το δηλαδή, πιο επίοικες σχόλιο είναι ότι είμαστε πολύ άσχημα. Αυτό είναι το επίοικες σχόλιο. Πάρα πολύ άσχημα. Είμαστε και δεν ξέρω πώς θα βγει. Και βασικά να σου πω κάτι. Βασικά εγώ τα έχω με εμάς, δηλαδή με τον εσωτερικό οργανισμό. Τι θέλω να πω. Ότι ενώ υπάρχουν τόσο μπασκετική, να το πω ρε παιδί μου, έτσι, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών όπως θα σπέστο, στον Άρη, ομάδες ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά κατά περιόδους διοίκησαν την ομάδα, την αγαπάνε, την λατρεύουν και δεν υπάρχει από μέρος τους έτσι, μια δραστηριότητα σε αυτά τα οποία ακούγαν από τον Γουλιέλμο. Είναι φοβερό πράγμα αυτό που συμβαίνει. Αυτό είναι η μαθλακότητα εμένα είναι που με ενοχλεί πιο πολύ παρά ο κύριος Γουλιέλμο. Χρήμα δεν υπάρχει, γι' αυτό οφείλετε. Α, δεν υπάρχει χρήμα, λίγο κάθεσαι και στα αυγά σου. Έτσι λοιπόν, εάν δεν υπάρχει χρήμα, Ζάχο, τότε δεν πρέπει να μιλάμε, να επαναπαυτούμε στον κύριο Γουλιέλμο και να κάνουμε ένα μεγάλο σταυρό στην Παναγία, εμπάς και να σώσει. Έτσι, για να δούμε. Λοιπόν, Δευτέρα σε θέλω εδώ πέρα, πρώτο Θεός, έτσι. Να σε καλά, Ζακούλη. Κάνε τις διακοπούλες σου, Δευτέρα εδώ πέρα. Άντε. Έγινε. Να σε καλά. Θα τα πούμε. Καλό βράδυ σε όλους. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά. Για ένα τεταρτάκι θα ανοίξουμε και τις γραμμές ανοιχτές ήταν έτσι και αλλιώς. Στο 2310287 και 38. Να σχολιάσουμε οτιδήποτε θέλετε. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, Άρη ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς να υποθεί και να σχολιαστεί στον αέρα. Σε λίγο και πάλι μαζί. Πάμε στο διάλειμμα. Τα λέμε σε λίγο. 2310287 και 38. Επαναλαμβάνω. 2310287 και 38. Αν και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Όποιος φίλος θέλει να βγει. Να μας πει την άποψή του πάνω σε αυτά που ακούστηκαν. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί, έτσι, πάντα με επιχειρήματα. Οποιαδήποτε ομάδα και να είστε, δεν παίζει ρόλο αυτό. Το τι λες για μένα μετράει και ότι ομάδα είσαι. Το τι λες και πάντα με ποια επιχειρήματα συνοδεύεις το λόγο σου, έτσι. Λοιπόν, 2310287 και 38. Έχουμε αυτή τη στιγμή, το βλέπω προηγουμένως. Δεν το βλέπω. Θα το διαβάζω. Έχουμε τους επαναληπτικούς. Καλά, τώρα ήρθε ο Σούντγκρεν, αλλά μας είχε ταλαιπωρήσει την προηγούμενη εβδομάδα το θέμα του. Η ΑΕΚ βλέπω ήταν 3-0, τώρα τη βλέπω 3-1 με την Αραράτ. Το πρώτο μάτς 2-1 δεν ήταν, ναι. 2-1. Άμα φάει ένα ακόμη γκολ στο 88 είναι, 87. Άμα φάει ένα ακόμη γκολ, χαιρετάει η ΑΕΚ. 3-0 ήταν 3-1. Άλλα αυτά που με έλεγε η Λουγκόρετς. 1-3 από τη Φέρες Βάρος, άντε γεια, το είπε το πείμα. Ποια είναι αυτά, δεν τα βγάζω κιόλας ρε παιδιά, δεν τα βγάζω κιόλας. Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 της Φέγγεντορτ. Σε ποιο λεπτό είναι Γιάννη? Κοντά στο ημίχρονο, Φέγγεντορτ Παναθηναϊκός 0-2. Τόσο καλός είναι ο Παναθηναϊκός ή τόσο καφενές είναι η Φέγγεντορτ? Μπορεί και τα δύο μαζί. Εντάξει, επαναλαμβάνω τα φιλικά.
πέραν της πλάκας. Δεν είναι να δίνεις τώρα τα αποτελέσματα πολύ σημασία. Σκοπός είναι να γίνεται δουλειά, είτε θετικά είτε αρνητικά, το ίδιο σας τουλάχιστον παρακολουθείτε, ξέρετε την άποψή μου, είτε κερδίζει η ομάδα σας είτε χάνει, λίγη σημασία έχουν τα φιλικά. Τώρα που ξεκινάνε τα επίσημα την άλλη Πέμπτη όσον αφορά τον Άρη, εκεί θα δούμε τι ψάρια πιάνει ο καθένας. Επαναλαμβάνω, αύριο 9:30 ζωντανή μετάδοση από την Earth Sports Άρης Ατρόμητος. Από τις 9 θα είμαστε εδώ αύριο μέχρι τις 12 να σας δώσουμε και το παιχνίδι ραδιοφωνικά και τα σχόλια και τις συνεντεύξεις και ό,τι οτιδήποτε παραλυπόμενο από το Κλάνης Φικελίδης. Αλλά αυτή τη στιγμή ας πάμε στον φίλο που είναι στο ακουστικό και να ακούσουμε την άποψή του. Καλησπέρα φίλε. Έλα Ζαχ, καλησπέρα. Έλα ρε Χριστέ, έλα. Εύρης είμαι. Α, Εύρης. Πώς πάει έκανα. Δεν πειράζει. Έλα ρε Εύρη, έλα. Έχουμε και καιρό να τα πούμε. Πάμε. Μιλούσε λίγο με τον Μπόσμαν και τον Γιώργο. Και τον Γιώργο. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, είσαι ο Γουλιέλμος. Ναι. Θέλω λίγο να μας βάλω στη θέση του, είναι ασφαλώς ένα μάλλον. Ναι. Και εγώ πήγα στη θέση του, αλλά απάντηση δεν μπορούσα να δώσω. Για πες μου. Είσαι ο Γουλιέλμος. Ναι. Βρίσκονται απέναντι σε μια ομάδα 10 ατόμων. 5 και 5. 5 τέσσερα. Και σου έχω χρήματα να αρχίσω να αναλάβω. Ναι. Εσύ έχεις ο χέρος όχι απλά καυτή πατάτα. Η πατάτα είναι, έχει γίνει, τι να σου πω, έχει μείον 200. Ναι. Και λέει συνεχίζω. Πες μου λίγο ένα-δυο λόγους που μπορεί να συνεχίσει ο άνθρωπος. Θα σου πω. Θα σου πω. Ένα-δύο, θα σου πω. Ένας λόγος είναι πάντα, επαναλαμβάνω, παίρνουμε και την άλλη πλευρά της όχθης, έτσι. Ναι. Αν όντως έχω βάλει τα 2 εκατομμύρια. Αν τα έχω βάλει, έτσι. Ναι. Αν τα έχω βάλει και δεν μπορώ βέβαια, δεν δύναμαι να πληρώσω, αλλά δεν έχω κιόλας. Φυσικά, ναι. θα πω και ποιοι είναι οι άλλοι. Και το ίδιο που λέω για τον κύριο Γουλιέλμο Εύρη, θα, ναι, το πω και για τους άλλους. Το λέω μάλλον και για τους άλλους. Show me the money, έτσι. Να δείξουν ότι υπάρχουν και ότι όχι τα θα πεθάνανε. Κύριε, είμαι ο Ζάχος, ο Πέτρος, ο Νίκος, ωραία, κύριε Γουλιέλμο, και έχω, δεν λέω για 100.000 ευρώ, και αύριο να τα εδώ, τα μπαν παίρνουμε εμείς στην ομάδα και τα μπαν είναι ξεμπαν. Ναι. Αυτό λέει λογική, ρε φίλε. Εγώ θα έλεγα, εγώ σου λέω ότι είσαι ο Γουλιέλμος. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο κόσμος όλος έχει μαζί σου, επειδή μου έχει μια δυσφορία, δεν σε πολύ πιστεύει. Ναι. Εσύ μπορεί αυτό να ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει όπως πέρσι. Γιατί άλλο να ξεκίνησε, αλλιώς ξεκίνησε πέρσι, δεν ξέρω πώς ξεκινάει. Δηλαδή χάθηκαν παίκτες που σίγουρα ο Μαρκόπουλος οι αναλαβές δεν περίμενε να χαθούν. Δηλαδή σου τώρα αυτό το υποχωρίδι δεν ξέρω να το περίμενε ο Μαρκόπουλος. Πέρσι θέλω να είμαστε, για να κάνουμε έτσι κουβεντούλα, θέλω να είμαστε δίκαιοι. Πέρσι οι παίκτες που αποκτήθηκαν, μπορεί να μην ήταν τα πρώτα ονόματα, αλλά σε προειδέαζαν άσχετα τι έγινε, ότι θα έχεις μια αξιοπρεπή χρονιά. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, έτσι. Είσαι λίγο αισιόδοξος. Ναι, έλεγες ρε φίλε, θα τερματίσω έκτος. Έβδομος. Θα παλέψω. Εκεί θα είμαι. Κανένας δεν θα έλεγε ότι θα κινδυνέψει ο Άρης προς Θεού. Ναι, τώρα δηλαδή, ακριβώς δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πλέον. Το μόνο που είμαστε λίγο, ήμασταν μαλλίγος, ήταν ο Μαρκόπουλος. Ποιος, ο, δεν σ' άκουσα, είναι ο. Λέω τώρα, φέτος, αν ήμασταν, ναι, λίγο αισιόδοξοι έτσι, ναι, ήταν ο Τίτσο Μαρκόπουλος. Και ναι, λόγω μέσα μου. Λέω τους για να έρθει ο άνθρωπος τώρα εδώ. Μετά από 2 χρόνια να ξαναλάβει ο πάνω μεγάλης ομάδος. Πάνε επειδή έχει κάποιες εγγύησεις, δεν ξέρω. Ναι, οι εγγύησεις είναι, αλλά οι εγγύησεις, αν δεν είναι και αληθινές, φεύγουν οι εγγύησεις. Κατάλαβες. Εντάξει. Η χρονιά βλέπω που χωρίζει ελεύθερο. Μα αυτό σίγουρα το περίμενα εγώ. Είμαι σίγουρο εγώ. Αυτό, όχι, εδώ διαφωνώ. Μπορεί να μην. Να το περίμενε και μπορεί να έδωσε. Λέω, πρόσεξε, δεν ξέρω. Μπορεί να είπε και στο καλό κιόλα. Δηλαδή, εγώ είμαι ο Γουλιέλμο, πώς θα έλεγα. Να κάνω μια συνάντηση με τους ανθρώπους απέναντι. Να δω τις προθέσεις τους. Πόσα 500 θα βάλουνε. Να μου δείξουν μια, μια εγγυητική τραπέζης. Να δω τι όνθρωποι άνθρωποι, παιδί μου, μπορούν να βάλουν τόσα λεφτά. Ξέρεις, θα σου πω τώρα, επειδή κάνουμε, να παίρνουμε και τις δύο πλευρές, έτσι, σωστό είναι αυτό που λες. Αυτό είναι σωστότατο που λες. Απ' την άλλη όμως, όταν εσύ ζητάς από τον άλλον και σωστά ζητάς να δεις εγγυητική τραπέζι, όπως λες και εσύ, και ο άλλος θα σου πει, φίλε, δείξε μας και εσύ ότι πλήρωσες. Ναι, αν μπορεί και να αποδείξει. Πώς θα γίνει, ρε φίλε, εσύ ζητάς και δεν έχεις αποδείξει κανέναν. Ζήτησα το βασίλειο, δεν ξέρω. Έλεγχο. Ναι. Εκεί πρέπει να αποδείξει ότι όμως έβαλε 2 εκατομμύρια. Ζήτησε έλεγχο και τι έγινε. Ορίστηκε μία ημέρα που θα γίνει ο έλεγχος. Δεν βλέπω τίποτα. Γενικόλογα, αοριστόλογα.
όταν θα γίνει ο έλεγχος, ναι, πρέπει να αποδείξει ότι έχω 2 εκατομμύρια. Και πότε θα γίνει ο έλεγχος? Δεν ξέρω. Αυτό λέω. Αριστολογίες. Αοριστολογίες θα και τέτοιο. Και όταν γίνει. Ρεύρε, συγγνώμη. Και άμα γίνει ο έλεγχος. Και όταν γίνει ο έλεγχος, βγάλει αυτό που όλοι φοβόμαστε και είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση. Τι να τον κάνω εγώ τον έλεγχο? Δεν ξέρω, φίλε, αυτό λέω, δηλαδή. Τι να τον κάνω τον έλεγχο, φίλε? Αν έχω πέσει στο παγόβουνο τον έλεγχο, τι να τον κάνω μετά? Σκοπός είναι ο έλεγχος να γίνει όταν θα μπορούν, όταν θα υπάρχει και χρόνος, ναι, να αλλάξει έστω και λίγο η κατάσταση. Να μην πέσω το καράβι πάνω στο παγόβουνο. Τι να τον κάνω μετά? Διάβασα τις λύσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι επώνυμοι, κάποιοι ανώνυμοι, κάποιοι καλώς, κακώς, αγαπά το κάνει. Όλοι επώνυμοι νομίζω είναι. Λεφτά δεν θα βάλει. Λεφτά, όχι, κανένα δεν θα βάλει. Έτσι δεν είναι, Ζάπο. Κάνεις ένα διοικητικό συμβούλιο. Πάρε, ξέρω εγώ. Καλή χρυσή όλοι τους, αλλά δεν βλέπω να κάνει να βάλει. Δεν ξέρω. Μα δεν νομίζω, άκουσα με. Δεν νομίζω η προσέγγιση που έγινε από τον κύριο Γουλιέλμο σε αυτά τα άτομα να του ζήτησε και χρήματα, ρε φίλε. Όχι, εντάξει. Βάλε και εμένα. Εντάξει, άμα ήσουν ηθοποιός θα βάζει εσένα. Θα βάζει εμένα. Δεν είναι κακό αυτό, ούτε υποτιμούμε τον Σακελαρού, ίσα ίσα. Το αντίθετο. Η μόνη χρονιά που πήγε καλά ποδόσφαιρο και μπάσκετ πρέπει να ήταν επί κούπερα. Τι είχαμε κάνει στο μπάσκετ τότε δηλαδή και πήγαμε καλά επί κούπερα? Το 10? Όχι, δεν είχαμε προβλήματα. Α, όχι, εμείς όταν λέμε να πάει καλά, να λέμε να διεκδικήσει τίτλους, ρε φίλε. Αυτό λέμε να πάει καλά. Α, όχι, αυτό δεν. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν θυμάμαι τη δεκαετία του 80 τέτοιο τίποτα. Στην μπάλα ήμασταν άστο. Άστο. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια. Είναι λυπηρό. Έχουμε τώρα όλο λέμε έχουμε χρόνο. Χρόνο δεν έχουμε, φίλε. Συγγνώμη. Σφίγγει. Ο χρόνος για μένα, εδώ και 2 μήνες το σχολιάζουμε εδώ πέρα και με τα παιδιά που φέρνουν εδώ πέρα τους φίλους. Ο χρόνος νομίζω. Μέχρι τέλος του μήνα έπρεπε να μπει, δηλαδή δεν ξέρω με ποιον τρόπο, μπορεί και να μην υπάρχει τρόπος, έτσι δεν ξέρω πώς να μπει μια διορία στον κύριο Γουλιέλμο μέχρι 1η Αυγούστου. Αν δεν ξεμπάν είσαι μπάν εσύ, δεν γίνεται, φίλε, διαφορετικά. Συγγνώμη, να κλείσω. Χθες δούλευα, δεν μπορούσα να πάω στην Αθήνα, ναι. Εγώ δεν θέλω να το κάνω μια ερώτηση, χθες θα πήγαινα. Να τον έλεγα. Δεχόταν ερωτήσεις από τον κόσμο? Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν δεν πιστεύω, θα έχω πράξει. Είπε, έχω 125. Ναι, αυτό είπε. Χρειάζομαι τα άλλα 125. Τι πιο τίμιο, ρε Ζάχο, τι πιο τίμιο, να βγει και να πει, λαϊ του Άρη, που όπως δεν ξέρω πώς θα το πει, αυτή τη στιγμή έχουμε τόσα χρήματα. Βοηθήστε, βάλτε κι άλλα τόσα, να σπάσει τον μπαμ. Δηλαδή είναι ντροπή να πεις ότι... Ένα λεπτό, ρε. Βοηθήστε με. Όχι, όχι, όχι. Ένα λεπτό. Διαφωνώ εδώ. Επαναλαμβάνω να ζητήσει, τα σχολιάζουμε, είπες, άκουσες την κουβέντα προηγουμένως και με τον Γιάννη Κομπόσμα. Ναι. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Να μου ζητήσει ένας άνθρωπος, και εγώ που έχω αυτή τη στιγμή πάνω μου 28 ευρώ, να δώσω τα 20, πρόσεξε, να μου αποδείξει ότι έβαλε τα 2 εκατομμύρια αυτά που λέει. Και να πω, ο άνθρωπος όντως είναι ένας δικηγόρος, δεν ξέρω αν είναι επώνυμος ή όχι, εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, έτσι. Ναι. Μπορεί να είναι και επώνυμος είναι η δουλειά του, δεν λέω όχι. Και να πω ότι αυτός ο άνθρωπος 2 εκατομμύρια είναι τεράστιο ποσό για αυτόν και τα έβαλε, ας πούμε, να βάλω κι εγώ 20 ευρώ. Αλλά τώρα να βάλω εγώ, ρε φίλε, να πληρώσω. Χωρίς να ξέρω ότι ο άλλος έχει βάλει 1 ευρώ και είναι και πρόεδρος. Όχι, φίλε, εγώ δεν δίνω φράγκο. Όπως δεν έδωσα και στο Λάσκαρη φράγκο. Δεν του δίνω ευρώ. Θα δώσω σε ένα παιδάκι εδώ κάτω 2 ευρώ να πάει να φάει ένα σάντουιτς που το βλέπω να πεινάει. Στο Γουλιέλμο δεν δίνω. Να μου αποδείξει ότι πλήρωσε τα 2 εκατομμύρια και θα βγάλω από τα 28 ευρώ που έχω πάρει να του δώσω τα 20. Όχι, φίλε, τζάμπα. Όχι. Συγγνώμη. Απλά εγώ πιστεύω δεν είναι πρόσωπο, δεν ντροπή. Να πεις επειδή μου στον κόσμο δεν όχι, βέβαια, ότι... όχι βέβαια, δεν είναι ντροπή. Δεν μπορώ αυτά, έχω αυτή τη στιγμή, πάμε πολύ όχι, μαζί. Όχι, συμφωνώ μαζί σου. Εγώ το λάθος του είναι για μένα το δικό του λάθος είναι μέχρι στιγμής που δεν έχει αποδείξει αυτά που λέει. Αν το είχε κάνει, πρόσεξε, πιστεύω και ο κόσμος θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση στο πρόσωπό του, έτσι. Γιατί θα έβλεπε έναν άνθρωπο το οποίο προσπαθεί, έχει κάνει υπέρβαση οικονομική από τα λεφτά του. Και έχει δώσει 2 εκατομμύρια, τρελό ποσό, έτσι. Λοιπόν, θα ήταν διαφορετική η αντιμετώπιση του κόσμου. Και ούτε χθες θα είχε 100 άτομα, φίλε. Άρα, μπράβο. Έτσι. Θα είχε 2.000 κόσμο χθες. Δεν θα είχε 100 άτομα χθες. Εκτός θα θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν μπορώ να κρυφτώ, δεν είμαι χοντρός, αλλά το χέρι μου είναι... Ναι, εντάξει, δεν γίνεται, φίλε. Κοινή λογική λέγεται. Να μου ζητήσει, δεν είναι κακό. Φυσικά δεν είναι κακό. Αλλά... Όχι, ρε φίλε, 2 εκατομμύρια. Έβαλα
δεν μπορώ να πω. 2 εκατομμύρια πληρώνουμε λέει 17.000 κάθε μήνα από τα παλιά. Ναι, μπράβο. Μία απόδειξη, ρε φίλε. Ένα τραπέζι, ένα παλιούχαρτο. Να το. Να το, φίλε. Έχω πληρώσει 17 και 17, 17 για 10, 17. 170 είναι μόνο στην φορεία. Τι πιο τίμιο χθες. Τι, ρε φίλε. Θα τα παρουσιάσει τα καρφιά. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Θα κάνεις και ρόμπα όλους, Βέβαια. Θα κάνεις και ρόμπα όλους. Μα όχι, δεν θα κάνεις ρόμπα. Θα αποκαταστήσεις την εμπιστοσύνη. Θα χτίσεις την εμπιστοσύνη με τον κόσμο και θα σε δει διαφορετικά ο κόσμος. Και θα σε βοηθήσει όσο μπορεί. Τώρα δεν πιστεύω ότι θα πάρει βοήθεια από τον κόσμο. Συγγνώμη. Εκτός αν θέλουμε να λέμε, ψέματα στον κόσμο ή να. Άμα θέλουμε να λέμε τέτοια, να πούμε εντάξει, όλα καλά και ωραία και θα πάρει ο κόσμος διαρκείας και θα ψωνίσει. Θα πάει να πάρει και μετοχές που ζήτησε. Δεν θα πάρει κανείς τίποτα. Τίποτα, λέω εγώ. Τι θα κάνουμε δηλαδή τώρα, να λέμε ό,τι να είναι. Εντάξει. Okay. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά, Εύρη. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, Ζάχο. Καλησπέρα. Έλα, ρε παλικάρι μου, τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ, παλεύουμε. Έλα, Αργύρης είμαι. Έλα, ρε Αργύρη. Έλα, Ζάχο, πραγματικά είσαι... Τι είμαι. Η πραγματική φωνή των Αιτζιανών στον Άρη. Δηλαδή, όποιος είναι Αριανός και δεν σ' ακούει... Ναι. Εντάξει, αυτό είναι... Τι να πω, δηλαδή. Αυτό είναι δική σου άποψη, κάποιος μπορεί να διαφωνεί. Μην το... Εγώ με το ταξί που παίρνω κόσμο έχεις πολύ ρεύμα, να το ξέρεις. Και έχεις μεγάλη αντικειμενικότητα. Προσπαθώ. Μπράβο, τη συνέχεις έτσι. Προσπαθώ. Έτσι και θα πας και πιο ψηλά, να ξέρεις. Δεν χρειάζεται. Γιατί με αλήθειες μόνο χτίζονται. Άμα τα ψέματα. Να σου πω κάτι, Αργύρη, δεν λέω καμία ιδιαίτερη αλήθεια. Ρε φίλε. Κοινή λογική χρησιμοποιώ, συγγνώμη. Εντάξει, άλλη κοινή λογική δεν είναι. Δεν λέω. Εμείς έχουμε. Τέτοιο. Πάντως έμαθα, Ζάχο, να ακούσει λίγο ο κόσμος από εγκυρότατη πηγή και εγώ δεν βγαίνω να τα λέω έτσι, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ετοιμάζει για δύο μεταγραφάρες που μιλάμε με τα μεταγραφές που στον ΠΑΟΚ δεν έχουν έρθει τέτοιοι παίκτες. Προπαντός για τον έναν που με είπανε, Ζάχο, αν θα έρθει Βγήκε, στο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν ακούσε, γιατί από τις 7.30 ξεκίνησε η εκπομπή, βγήκε στις 8. Η Ελένη Μπούντου που είναι, δεν την ξέρω την κοπέλα προσωπικά να σου πω την αλήθεια, από το ΠΑΟΚ 24 και είπε για να παίχτε ένα Κροάτι. Δεν ξέρω αν το... Ναι, ένας, δεν το θυμάμαι τώρα, Μάρατζιτς, της Κάλιαρη, Κροάτης, ότι είναι κοντά. Αυτό είπε. Εγώ ξέρω για πάμε, δηλαδή, του στυλ όπως ήρθε στο Ολυμπιακό τότε... Ο Ριβάλτο. Ο Ριβάλτο και ο άλλος... Ναι, πώς λέγανε ο άλλος, ναι, τέτοιου στυλ παίχτες. Αχ, πόσο λέγανε τον άλλο, όντως ρε εσύ. Κολλάει το μυαλό. Είδομεν. Και τον άλλο το μαυριδερό που Γιωβάνι, είναι τώρα. Γιωβάνι. Να είναι καλά το φιλαράκι μου ο λογιστής ο Κότσης. Τον άλλο ο Κότσης. Τον μαυριδερό τον Καρεμπέ, τέτοιου στυλ παίχτη λέω. Αυτοί ήταν ονόματα και στην Ευρώπη μεγάλη, έτσι, γνωστοί, δηλαδή τους ξέραμε. Εγώ τώρα αυτόν τον... Για πολύ γνωστό παίχτη. Αυτόν που μας είπε η κοπέλα τώρα η Ελένη, δεν τον ξέρω τώρα. Εντάξει, κάποιος που μπορεί να ασχολείται πιο πολύ με το ευρωπαϊκό μπορεί να το ξέρει. Εγώ δεν τον ξέρω. Ούτε εγώ τον ξέρω. Άμα είναι αυτό το μεγάλο μπαμ. Ναι, όχι, αυτός, όχι, κοίτα. Όχι, όχι. Σαν όνομα δεν είναι μεγάλο. Αλλά στο γήπεδο μπορεί να είναι μεγάλο. Άλλο αυτό. Σαν όνομα δεν είναι. Τι να λέμε τώρα. Ότι είναι Καρεμπέ, σαν όνομα ή Γιωβάνι, τώρα μην τρελαθούμε κιόλα. Τώρα με δύο, με double που έχει. Και με σκοπό να βγει στους ομίλους και ο πρόεδρος τώρα πρέπει ακόμα μια φορά να δείξει να πήρε για το λαό πάρτε και αυτό τον παίχτη έτσι τον κάνω. Δεν να γίνει η φιέστα που να πάρει ο Παοξής τα πιο πάνω του κατάλληλα γιατί τώρα έχει κουλάρει λίγο μετά τον Ντάμπλ. Κουλάρει έτσι να βράζει τον πρόεδρο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Κατάλαβα και άκουσα να δεις. Σε όλες τις ομάδες, ακόμη και σε ομάδες που έχουν πολύ σκληροπυρηνικούς οπαδούς και στην Αγγλία αν δεις και στην Ιταλία. Όταν έρχονται οι τίτλοι, όταν μαζεύονται οι τίτλοι, έρχονται ας πούμε προς μια ομάδα, ηρεμεί ο κόσμος. Αυτό να το ξέρεις. Δες και Manchester United, δες και Juventus και Ρώμα. Καλά, στη Ρώμα δεν πήρε και πολλούς, οι καημένοι. Λοιπόν, ηρεμεί ο κόσμος. Γίνεται πιο κυριλές στο γήπεδο, πιο defense. Φωνάει παλαμάκι. Γιατί και δεν έχει εκείνη την κάψα, ας πούμε. Λογικό είναι, ρε εσύ. Λογικό τώρα, είναι. Αν πήρε τα τρία κύπελα, λογικό είναι. Το τρίτο δεν πάρει όπως το πρώτο. Αυτό είναι πολύ ωραίο παράδειγμα που λες και δες τώρα, αν πάρει ο Άρης κύπελο, τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Αλήθεια. Η αλήθεια. Γιατί ρε φίλε 50 χρόνια και δεν είδα εγώ. Κατάλαβες. Λογικό να είναι.
και 30.000 στο ευρωπαϊκό. Τι έτσι, να πούμε, ξέρω, πούμε. Θα κάνει. Εγώ το θέλω δυνατό τον Άρη. Το θέλω τον Άρη. Υπάρχει ανταγωνισμό. Ελληνή άμυνα και ανταγωνισμό. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Και να σε πω και κάτι, Ζάχο, εμένα με λείψαν και μετακινήσει. Αν λες για κόσμο να πηγαίνει στην Τούμπα και στο Καρλά, έτσι. Είναι τέτοιο. Λίγο άνωστο να μην υπάρχουν. Άδικο δεν έχει, αλλά είναι επικίνδυνα τα πράγματα, ρε φίλε. Επικίνδυνα. Εγώ δεν είπα να δίνουν από 10.000 εισιτήρια, να δώσουν από 1.000 σε μια συζήτηση. Να υπάρχει λίγο το χρώμα. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Όταν και όταν ερχόντουσαν, όποτε ερχόντουσαν και οι Ολυμπιακοί και τέτοιοι, υπήρχαν και άλλες ατμόσφαιρες στα γήπεδα. Και εσύ πιο πολύ παθιάζεσαι. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Εμείς μεγαλώσαμε με αυτά και ειδικά στο μπάσκετ. Που ήταν, μην τα λέμε, τα ίδια σε 5 μέτρα δύο σκοινιά μας χώριζαν, έτσι. Έτσι, εγώ δεν είπα τώρα να είμαστε στα δύο σκοινιά. Δύσκολα. Αν έχει καμιά τέτοια. Δύσκολα. Αλλά είναι αλλιώς όταν έχει κόσμο και από τις δύο ομάδες. Όσο και αν έχουν οι αντίπαλοι. Έτσι, 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 έτσι. Δεν διαφωνώ. Να είσαι καλά, Ζάχο. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, μια ζωή έτσι να σε πάει. Να είσαι πάντα γερός. Να είσαι καλά, όλος ο κόσμος να είναι. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Όλος ο κόσμος να είναι γερός. Εγώ επαναλαμβάνω ούτε στον εχθρό μου όσον αφορά θέμα υγείας, έτσι, τίποτα. Και όταν λέμε και καμιά φορά και το εννοώ, δεν, ο ΠΑΟΚ να μην να καταστραφεί, εννοούμε το αγωνιστικό κομμάτι. Όπως και ο Τρέχιας έρχεται αυτά που περνούσε ο Άρης 6 χρόνια να τα περνάει 60 χρόνια. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Για μένα είναι και οπαδική υγεία. Μην λέμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, για να κάνουμε εδώ ένα refresh και σιγά σιγά να δούμε τι έγινε. 3-1. 3-1 η ΑΕΚ, πέρασε η ΑΕΚ. Αλλά δεν τη βλέπω να περνάει στον επόμενο. Τη βλέπω εδώ, ο Ρόζεμπορκ με μία δεν τη βγάζω. Δεν τα βγάζω, συγγνώμη, ούτε καν με τα γυαλιά. Τη Ρόζεμπορκ τη βλέπω λόγω Ρόζεμπορκ. 4-0 βλέπω. Αυτή που πήραμε η Λουντογκόρετς, που πήραμε τον Σάσα 2-3 με τη Φερεντσβάρος, βέβαια στο 72 είναι αυτό. Έχει και άλλα παιχνιδάκια. Celtic 0-0 με την Σοπράνο, όπως λέγεται αυτήν. Ούτε τις βγάζω, ρε παιδιά. Πόπο, πού καταντήσαμε, ρε φίλε. Δεν βλέπω τίποτα, ρε. Πόπο. Ποιος να μου το λέει. Τα κορόιδευα αυτά, Γιάννη. Έβλεπα, δηλαδή. Καλά έλεγα. Δεν βλέπετε, εσείς πλάκα μου κάνετε. Όπως δεν βλέπαν οι άνθρωποι. Εδώ που είσαι, πώς το λένε, ήμουνα και εδώ που είσαι, θα έρθεις. Κάπως έτσι το σκότωσα λίγο. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δούμε εδώ. Δεν έπεισε κανέναν ο κύριος Γουλιέλμος. Βλέπω εδώ πέρα, κείμενο, αυτά που είπε ο κύριος Ζεμπέκης, τα σχολιάσαμε. Λοιπόν, να μην λέμε τα ίδια, αύριο είναι το φιλικό του Άρη, Παρασκευή θα είναι ο Τάσος εδώ πέρα, αύριο λόγω του φιλικού, όπως καταλαβαίνετε, το 95% του χρόνου θα είναι η περιγραφή του παιχνιδιού, είναι συνεντεύξεις και δεν θα μπορούμε να πούμε τίποτα. Από Δευτέρα πρώτα ο Θεός μετά, να δούμε, θα τρέξει και το ρεπορτάζ και για το μπάσκετ αλλά και για το ποδόσφαιρο που θα έχουν μείνει μόνο 3 μέρες για το πρώτο επίσημο και ευρωπαϊκό κιόλας παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΛ Μεσού. Νομίζω θα έρθουν και αρκετοί Κύπροι. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Όπως και αρκετός κόσμος του Άρη θα πάει και στην Κύπρο. Αυτά. Κάτσε να κάνουμε μια τελευταία, ένα τελευταίο εδώ πέρα ξεσκόνισμα. Όχι, τίποτα. Αυτά. Κάποιος πουλάει ωραία παπουτσάκια, τα βλέπω. Δεν θα πάρουμε όμως. Ναι, αυτά. Λοιπόν, να διαβάσω τους χορηγούς. Αν έχουμε γραμμή, πάρτε τον φίλο. Ένα λεπτό να μας πει την άποψή του. Αλλιώς να διαβάσω πάνω από 2,5 ώρες η εκπομπή κράτησε σήμερα, έτσι. Να διαβάσω για καλό και για κακό. Και αν έχουμε ακροατή θα τον ακούσουμε για ένα λεπτό. Να ευχαριστήσουμε την Μάζντα Μανατίδης που για ακόμα μια βραδιά ήταν βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Η Μάζντα Μανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζντα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Μάζντα αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Μάζντα Μανατίδης, το Μάζντα έχει το μάστορά του. Η διεύθυνση, Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Να ευχαριστήσουμε επίσης και την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς, εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους σε έναν εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα,
απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά, πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γαύρος, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνιστά μύδια μας. Πάντα σίγουρα με μπύρα, έτσι, ρετσίνα ή οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς να πιείτε. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες μας. Πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας, όπως το προείπα άλλωστε. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Διεύθυνση Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Οφούλη 76 στην Καλαμαριά, δίπλα στο ΣΑΡΚ. Τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας, για τα ρεζερβές σας, 2310-413-230. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο, 2310-413-230. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Αυτά λίγο πολύ. Περάσαμε, βλέπω, σχεδόν και 10 πάει, έτσι. Λοιπόν, θα την κλείσουμε την εκπομπή, Γιάννη. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος, μόνος και αυτός στο στούντιο, μια που ο Νίκος Μοσχοβίτης αδιεύει, όπως αδίευε και την προηγούμενη εβδομάδα και ο άλλος Νίκος. Τώρα τρέχει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Γνωστά αυτά τα πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι. Θα σας κρατήσει συντροφιά με την εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι τις 12. Εγώ να ευχαριστήσω τον Γιάννη Τοζάτσι στην ηχοληψία για 2,5 ώρες μαζί μου. 2 ψέματα ήταν μέχρι τις 8. 7,5 ήταν. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Γιάννη και αύριο θα είμαστε για 3 ώρες μαζί εδώ πέρα με τον Γιάννη Τοζάτσι. Να σας ευχηθώ ένα καλό βράδυ. Auf Wiedersehen, που λέει και ο Τάσος.